Αχ, τι καλά. Πώς Παρασκευές είχα να έρθω πλάκα στην πλάκα στην εκπομπή. Τις είχα ξεχάσει τι ωραία είναι το Thank God It's Friday. Είσαι καλός. Την προηγούμενη εβδομάδα λείπαμε. Είσαι σαν τον Ολυμπιακό, είσαι όνειρο. Την προηγούμενη πάλι λείπαμε Παρασκευή. Είχα ξεχάσει και το τραγουδάκι του Δάκη. Και εγώ δεν ξέρω να το, που το έχεις εκεί να το κουμπόσοβιτς. Έπρεπε να το τραγουδήσεις, να το κάνεις ακαπέλα. Το είπε ο άλλος, λέει πιέσαι, Σαββατόφωνα, Σαββατόφωνα. Από μόνος σου, δεν πειράζει. Ο μόνος λόγος που αξίζει να έρχεσαι Σαββατοκύριακο είναι για να ακούσουν. Σαββατοκύριακο και πόνο στα πλευρά. Και πόνο στα πλευρά. Έτσι λέει. Ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Τάλιρο στο Πάλιρο. Ολυμπιακός ήταν σοβαράς απέναντι στην Ντουντελάντς Sport Time. Ομοιοκαταληξία. Τάλιρο στο Πάλιρο. Τάλιρο στο Πάλιρο. Ντουντελάντς είναι σαν γλυκό που δεν θυμάμαι ποιο είναι. Σαν γλυκό από ζαχαροπλαστιακό, η Ντουντελάντς. Ντουντελάντς. Ναι, ρε φίλε τώρα. Σου με ντουντουρμάζ, ένα πράγμα. Και συνεχίζω εγώ. Ναι, συνεχίζω. Sport Day. Χάθηκε η μπάλα. Από πού? Φυσικά από τον Ολυμπιακό εχάθη. Τι κρύψανε. Συνεχίζω εγώ, Μπάμπη. Στα νέα του Καραϊσκάκη. Live Sport. Δαγκώνη. Φουρτούνη εξώφυλλο. Συνεχίζω, Μπάμπη. Πούμε στο TV Magic, τι έγινε, ρε παιδιά, τι χάσαμε. Τι παίχτηκε, Μπάμπη, να σταματήσω. Στο Βήμα FM, που. Σταματάω, τι έγινε, ποιο Βήμα FM. Δεν έπαιζε ο ΠΑΟΚ χθες. Περίμενε. Φως, χάθηκε η μπάλα. Ο Ολυμπιακός διέλυσε την Ντουντελάντς. Και τώρα περιμένει τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Και συνεχίζω, Μπάμπη, κόκκινος πρωταθλητής. Όνειρο 5-1. Μαγευτικός Ολυμπιακός. Μπάμπη, δεν συνεχίζω γιατί τελειώσαν οι αθηναϊκές εφημερίδες. Να τελειώσουν οι αθηναϊκές. Σαλονικές δεν έχουμε, δεν βλέπω εδώ τα φωτά να αναβοσβήνουν. Να πάω πιο μετά λίγο. Ρέιβ. Να λίγο μαλακά να το πάω τώρα. Εντάξει, μαλακωσά μου, ωραία. Τι πάω μάζα. Τι μα νοιάζει κιόλα. Παρασκευή είναι σήμερα και τέλος τη δουλειά. Μέτρο σπον. Για τέλειο. Ωραία πόλη Βουδαπέστη. Τουρισμό, έτσι γράφει. Φίλε, ωραία πόλη η Βουδαπέστη. Ωραία είναι. Και έχετε τα δύο σηματάκια των ομάδων. Την βιντεότητα και το ΠΑΟΚ στο φόνο του τέλος μέσα δεν φαίνονται 1-0. Να κάπου. Εντάξει, οκ. Πληροφόρησε τον κόσμο. Πληροφόρησε. Έγραψε το σκορ. Τελείωσε. Η άλλη θεσσαλονικιώτικη εφημερίδα. Σκιά του εαυτού του. Σκιά στη Βουδαπέστη. Δεν λένε πολλά. Τι να πει, μωρέ, τώρα εντάξει. Ξεκίνησα με Ολυμπιακό. Καλά. Διότι είναι πιο δίκαιο να ξεκινήσω. Γιατί? Γιατί ήταν πολύ καλή εμφάνιση. Μαγευτική έχουμε δικήσει εδώ τι άλλε ομάδε και λέω ξεκινήσω σήμερα έτσι, ρε παιδί μου. Δεν βαριέσαι. Γιατί τα υπόλοιπα θα τα μάθω, μα τα πούνε λίγο πώς το είδανε. Δύσκολη μέρα σήμερα. Δύσκολη. Όχι, εγώ δεν θα ενοχλήσω κανένα. Θα ακούσω μόνο απόψεις. Δεν έχει να κάνει να ενοχλήσεις. Όχι, δύσκολη μέρα. Απόψεις. Παρ' όλα αυτά είναι Παρασκευή. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Παρασκευή είναι Παρασκευή. Θα το χτυπήσω εγώ το. Καλά τώρα μπορώ. Μια σκουπόξυλο. Δώστε μία. Γι' αυτό πνέει τα λίστη. Είναι για την Παρασκευούλα. Παρασκευή 9 του μηνού, κυρίες και κύριοι. Του Σωτηρίου έτους 2018. Σήμερα και καλημερίζουμε όλο τον κόσμο. Δεν μπήκαμε φορτσάτα, δεν προλάβαμε ούτε να δώσουμε τις καλημέρες μας, τις ευχές μας. Να μοιραστούμε την διάθεσή μας μαζί σας. Νομίζω ότι πάνω κάτω οι περισσότεροι. Πάμε για διάλειμμα, λες, ώρα. Πάμε να φύγουμε κανονικότατα. Θα ξεχάσει πως είναι ένα Παρασκευή. Καλά είναι, Μπάμπη. Νεκταρίου Μητροπολίτου Πανταπόλεως είναι σήμερα. Πεντάπολη, γιορτάζει πάντα. Τώρα άλλο η Πεντάπολη, άλλο η Πανταπολή. Ποια είναι η Πανταπολή? Πάντα. Πανταπολή. Έχουν κουδάκια πάντα αυτή. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ήταν κανένα Πανταπολή. Οσίου Ελλαδίου, Οσίας Θεοκτίστης της Λεσβίας είναι σήμερα. Αγίων Χριστοφόρου και Μαύρας. Είναι όλα Μαύρας. Εορτάζουν ο Νεκτάριος, ο Νεκτάρης, η Νεκτάρια, η Νεκταρίνα, η Νεκταρούλα. Ο Ελλάδιος, δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο όνομα, Ελλάδιος. Ο Ελλάδης, ο Θεόκτισος, η Θεοκτίστη. Ο Μαύρος, η Μαύρα, η Μαυρούλα και η Μαυρίτσα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Με τον ήλιο να τέλει στις 6:59, να δεις στις 5:18. Σελήνη, δύο ημερώνες σήμερα για την χώρα μας, για την πόλη της Θεσσαλονίκης, που ξυπνάει, εντάξει, με καλό καιρό, δεν έχει καμία ακρία ολάκι, πάνω στο μηχανάκι αυτά. Καλά είναι. Καλά είναι. Μόνο γαλατάδες συναντάω που γεμίζω σούπερ μάρκετ τέτοια ώρα και φουρνάριδι. Ναι, έχει. Κουλουρτζίδι, φουρνάριδι. Φίσκα, όλα. Βλέπουν, όχι τεμπελχανάδες. Έτσι. Ο δημόσιος υπάλληλος μετά από 4-6-7 ώρες. Να. Ένα δημόσιο υπάλληλο να με πάρει τηλέφωνο θέλω τέτοια ώρα το πρωί. Ναι. Όπω οι άλλοι ακροατέ μα. Ναι. Ένα όμω. Ένα δημόσιο, δηλαδή ένα αστυνομικό, ένα στρατιωτικό, ένα παπά. Αυτοί δουλεύουν. Πώ δουλεύουν. Άμορφα αυτοί οι δημόσιοι που δουλεύουν. Αυτό, ένα παπά. Ξέρω αν είδε τι δήλωσε. Αστυνομικό έχουμε, αλλά δεν σου το λέω. Μα παίρνουν, δεν το λέω. Ο Ιγνάτιος,
ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, δεν ξέρω αν είδες τη δήλωση, στο σχετικό θέμα που έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες περί του διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας. Ο Μητροπολίτης λοιπόν Δημητριάδος δήλωσε ότι αυτό που πάει να συμβεί όσον αφορά την αλλαγή σε εργασιακές σχέσεις μεταξύ, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι η εκκλησία, ο κληρικός είναι λειτουργήμα. Τι εργασιακές σχέσεις ο παπάς? Ανακύπτει το θέμα ότι είμαστε εργαζόμενοι, ότι έχουμε ασφαλιστικά δικαιώματα, ότι θα πάνε το ένα το άλλο. Είναι, λέει, η βιαιότερη αλλαγή εργασιακών σχέσεων στην ιστορία. Στην ιστορία, δηλαδή το ότι οι κληρικοί θα πάβουν να αμείβονται απευθείας από το κράτος, θα συστήσουν ένα νέο ταμείο, πάλι θα αμείβονται βέβαια με ακριβώς τα ίδια χρήματα, δεν πρόκειται να απολυθεί κανένας, δεν πρόκειται κανένας να χάσει τη δουλειά του. Παρόλα αυτά, λέει, είναι βιόρτε. Σφαγή, να κατεβούν οι παπάδες μαζί μας στην εργατική πρωτομαγιά. Ναι, μάλιστα. Μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, το να βγαίνεις και να κάνεις τέτοιες δηλώσεις τη στιγμή που τουλάχιστον τα τελευταία 7-8 χρόνια, αλλά όχι μόνο τα τελευταία 8 χρόνια, γενικότερα τα τελευταία 20 χρόνια συντελείται μια μεγάλη, όχι απλά αλλαγή, σχεδόν ριζική αλλαγή. Όχι, ούτε ριζική αλλαγή. Ούτε ριζική. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω. Ριζική αποτρίχωση. Χρησιμοποιήσω κανένα πολύ βαρύ επίθετο. Όχι, δεν πάω πολύ βαρύ. Ότι υπάρχει μια καταστρατήγηση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων. Ο κόσμος έχει χάσει τη δουλειά του, έχει μείνει στον δρόμο. Δεν έχει αντικατασταθεί από κάτι άλλο, από κάποια άλλο φορέα. Μια κουβέντα, εγώ θα την υιοθετήσω. Όπως οι κληρικοί. Εν προκειμένου, ο κόσμος έχει φυλακιστεί. Ο κόσμος έχει φάει ξύλο στους δρόμους όλα αυτά τα χρόνια. Δακρυγόνα, ιστορίες. Ο κόσμος έχει χάσει τη ζωή του. Αλλά όλα αυτά που συνέβαιναν τα τελευταία χρόνια φυσικά δεν επηρέασαν τους κληρικούς. Ουδέποτε βγήκε κάποιος να τοποθετηθεί πάνω στα ζητήματα. Και τώρα ξαφνικά μιλάμε για τη βιαιότερη αλλαγή εργασιακών σχέσεων στην ιστορία. Τώρα συμβαίνει αυτή και δηλαδή, τώρα. Δηλαδή, φάγαμε εμείς τα καπνογόνα και αυτό σου πει το θυμιατό. Ναι, τώρα. Εντάξει, μου θύμισε λίγο ίσως εκείνη την ιστορική ρίση ενός παλαιότερου Μητροπολίτη. Δεν είναι τυχαίο το ότι βρισκόταν, ξεκίνησε από, από τα ίδια τσικό, από τα τσικό της Δημητριάδος και μετέπειτα έγινε και πάσης Ελλάδος. Όταν ερωτήθηκε, ας πούμε, για μια πολύ σκοτεινή περίοδο στην χώρα μας, τότε διάβαζε. Ίσως και ο Δημητριάδος ο νυν. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια των μνημονίων, αρκετά όσο προηγήθηκαν, και τα μνημόνια δεν ήταν ξεφύτρωσαν έτσι. Ήταν μια νομοτελειακή διαδικασία και μάλλον θα διάβαζε για το τι συνέβαινε σε όλους τους εργασιακούς τομείς. Απλά αυτό έτσι, σαν μια μικρή εισαγωγή, γιατί προξενούν κάποιες ιδιαίτερες εντυπώσεις. Το φυτώριο της Αρχιεπισκοπής ξεκινάει από τη Δημητριάδα. Δημητριάδο είναι, πώς είναι, τι να σου πω. Η Κάμα 17. Ναι, η Ξάνθη πώς εφοδιάζει με συχνά πυκνά τις μεγάλες ομάδες με ταλέντα, με ποδοσφαιριστές. Δηλαδή πάει δίπλα στα πηγάδια, παίρνει. Παίρνει παίχτες αυτό. Έχει καλατσικό η Δημητριάδο. Μπορεί να δούμε τον Ιγνάτιο σε μεγαλύτερους. Δηλαδή μέχρι τώρα τα βαρέα ανθιγυνά, ποιος θα, ο Άγιος Ιωάννης η εικόνα, τα πλήρωνε τώρα, τι θέλουνε δηλαδή. Τι γίνεται. Ναι, λέει η μεγαλύτερη, η βιότερη αλλαγή σε εργασιακές σχέσεις. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα, μας κάνει ποδάρικο. Καλημέρα. Καλώς το να. Ο ένας διάβαζε και ο άλλος κουβέτσι κορδέλες στα γένεια. Ναι. Έτσι. Να μην το ξεχνάμε και τον άλλον, τον από εδώ. Βεβαίως. Έχει πιάσει πολύ ωραίο θέμα, Μπάμπη. 1,5 εκατομμύριο μείναν άνεργοι και φύγαν στο εξωτερικό. Και τώρα ξυπνήσανε. Τώρα έφτασε στην πόρτα του Θεού το μήνυμα. Αισθανθήκανε πολύ άσχημα. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσεις με αυτό εδώ το πράγμα. Να μην ακούσεις από δίπλα και τον οπαδό της Λεγανές που είναι έτοιμος να πάει τη συζήτηση αλλού. Όχι, για Ολυμπιακό σου μίλησε. Ούτε καν να φέρει. Είσαι πιο χαμηλά. Λίγο θέλω πιο δυνατά. Κουμπωμένη η γραμμή, κάτι στο βάθος. Δεν έχει. Στο βάθος ακούγεσαι. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ελάφιο. σε λατρεύω, συνέχισε. Ναι. Λοιπόν, που γυρνάει σπίτι του πάντα και βρίσκει ζεστές παντόφλες. Ο Ελάφιος. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ καλή η θεματολογία σας. Θέλω να ξεφύγουμε από τα τετριμένα, να ασχοληθούμε λίγο με τα κοινωνικά ζητήματα. Με αυτά που βασανίζουν. Κανά δύο βρετανικές έρευνες. Δύο πρωτοσέλιδα εσπρέσο. Καμιά συνταγή για φαγητό. Εκεί να κινηθούμε. Επειδή άκουσα και επειδή θα βγει και το άλλο το γάτι.
που κάνει βόλτες τώρα στο μεσημέρι. Ναι. Λοιπόν, και θα μας πει και για το καιρό και μετά θα κελαϊδάει. Ναι. Λοιπόν, εκείνος ο Amber Alert. Άκουσα κάτι για Κύπριο, για Κύπριο προπονητή. Έχεις δίκιο, ναι, ναι. Ισχύει, ναι, ναι. Κύπριος. Ο κύριος Πάμπος. Ωραία, γιατί όχι ρε παιδιά, τι έχουν οι Κύπριοι προπονητές. Καλός είναι, ναι. Πού ήτανε, σε ποια μάνα. Θα το διαβάσω και θα σου πω. Θα το διαβάσω. Πάνω ξέρεις τι. Ναι. Άρισν, θα βάζουμε και ένα. Ξέρεις με τι θέμα ήταν να ξεκινήσω, για σένα μόνο. Τα πρικιά της Κατερίνας Νοτοπούλου. Μάλιστα. Ποια είναι τα πρικιά. Παντρεύεται. Ναι, έτσι πότε, λέει. Πότε παντρεύεται. Λοιπόν, θα πατήσω και παντρεύεται θα... Κατερίνα, μπράβο. Ναι. Περιμένω να ακούσω Πάφη. Φωτιάδη, αυτά, μέχρι τι, εκεί. Μέχρι εκεί τελειώσαμε. Μέχρι. Σήμερα δεν έχει αθλητικά η εκπομπή. Τσαο, 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 τσαο. Σήμερα, μάλλον ο κόσμος δεν θέλει να ασχοληθεί με τα αθλητικά. Ξεκίνησε εγώ με Ολυμπιακό. Δεν συνέβη και κάτι κιόλας. Είχαμε τίποτα, είχαμε καμιά αθλητική, αθλητική δραστηριότητα. Αποκλεισμό, όχι ακόμα, εντάξει. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι δεν αποκλείστηκε. Κατάλαβες, εγώ το λέω, θα πάρει αποτέλεσμα στο Στάνφορντ. Εκεί να πάρει, άντε και να πάρει ένα χ. Τι έγινε. Πάρει ένα διπλό. Και ένα διπλό, δύσκολα. Στο δίνει, άντε, αφού είναι περασμένο. Δεν μπορεί. Όπως το έδωσε και χθες, ας πούμε. Έτσι δεν λέγατε χθες και με τον Πασχάλη. Ξέρεις τι γίνεται. Ότι είναι φτιαχτό, ότι είναι το ένα, πώς ότι είναι πάμε πιαστό. Τελευταία αγωνιστική και λέμε πώς θα κουβαδιάσουμε σήμερα την Ευρώπη. Τότε θα είναι ο Πάγμα στο Στάνφορντ Μπριτζ. Γιατί μπορεί η Τσέλσι. Εγώ δίνω πάτημα στους φίλους μου που παοξίδες. Δηλαδή, αν πάρει ο Πάγκο αποτέλεσμα μέσα στη Τσέλσι, είναι μόνο φτιαχτό. Μόνο φτιαχτό. Δεν μπορεί να είναι. Τι μπορεί να είναι. Όταν πήρε αποτέλεσμα στην Τότεναμ, τι ήταν φτιαχτό και κόντυψε να αποκλειστεί. Το αποτέλεσμα που η βιντεότητα πήρε φτιαχτά, εγώ δεν τα πήρε φτιαχτά. Λυσάξανε χθες, λυσάξανε. Ποδόσφαιρο. Βασική είναι... εντεκάδα και στόχος μας στο πρωτάθλημα. Ποδόσφαιρο είναι. 5-1 όνειρο Ολυμπιακός. Όλα συνεχίζω λοιπόν. Να συμβούνε. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με τον σταθμό μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και επικοινωνείτε. Σήμερα 9 του Νοέμβρη είναι επιπροσθέτως Διεθνής ημέρα κατά του φασισμού και του αντισημιτισμού. Εορτάζεται κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη ημερομηνία σε ανάμνηση του πογκρόμ των Εβραίων που οργανώθηκε με κρατική καθοδήγηση στη ναζιστική Γερμανία το 1938, η περιβόητη νύχτα των Κρυστάλλων. Ποιους αξίζει να μνημονεύσουμε σήμερα σε 9 του Νοέμβρη? Γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται για ιστορικά στοιχεία σήμερα πάρα πολύ. Για πάμε σήμερα. Λέει, αυτό να... Ποιος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1923? Ελένη Χατζιαργύρη. Ταιριάζει με την ημέρα. Τι είναι αυτή? Δεν έπεσε σε κάτι ταινίες με Μάρθα Βούρτσι, Ελένη Χατζιαργύρη? Θα μου για άμα την κουκλάρεις θα δεις. Αυτή στεναχωρημένη έκλαιγε συνέχεια. Ναι, ναι, θα δεις φάτσα. Είναι κλασική, ας πούμε, στο. Αμάρτησα για το παιδί μου, αντίο ζωή, ναι. Και. Κατάλαβα. Με Νίκο Ξανθόπουλο. Ναι. Θα την καταλάβεις, ας πούμε. Πολύ. Τη κλέβανε το παιδί πάντα από το ορφανοτροφείο στη Γένα. Πολύ, πολύ χαρακτηριστικά. Α, δούμε τώρα, ας πούμε, καμιά ταινία. Αν έχει εδώ την. Λοιπόν, άκου τώρα ταινίες που έπαιζε, ας πούμε, η Ελένη Χατζιαργύρη. Καταδικασμένη και από το παιδί τη. Εντάξει. Ταινιάρα. Η θυσία τη μάνα. Αυτά είναι. Τη τύχη στα γραμμένα. Η μοίρα, ναι, ναι, η μοίρα γράφει την ιστορία. Θα μπορούσε να είναι και πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Ναι, θα μπορούσε. Το μυστικό της κατηγορούμενης έχει παίξει φυσικά στο περιβόητο και στο ιστορικό αντίο ζωή. Εντάξει. Αγάπη μου, ο ορισμός της αδικημένης. Ναι, ναι. Ήρθες αργά, το δράμα μιας αμαρτωλής. Ωραία, φίλε. Μιλάμε για ταινιάρες, για ταινιάρες κανονικότατα και για τίτλους, που, seller. Ναι, για τίτλους που μπορεί να εμπνεύσει τον κάθε επίδοξο σημερινό αθλητικό σχολιαστή. Δεν ξέρω αν βλέπω κάποιο. Α, σας σήμερα το 1973 γεννήθηκε ο Ζήσης Βρίζας, σε γενέθλια. Αυτός και είναι τεμπελχανάς. Ο Ζήσης Διέντ. Γιατί το λες αυτό? Εντάξει. Εκεί. Έπαιξε με πλάτη και έβαλε ένα γκολ. Αυτό ήταν. Έβαλε ένα γκολ. Δύο γκολ. Έβαλε και ένα στην εθνική. Αυτό σου λέει. Δύο γκολ. Στον Μπακ, μέσα στο Χάιμπουρι. Αυτό ένα γκολ το σου λέει. Και ένα στην εθνική, δύο γκολ. Τελείωσε. Δύο γκολ καριέρα. Δεν έβαλε και στον Άρη γκολ. Έβαλε και στον Άρη γκολ. Τι θυμάσαι παίχτη φορ με δύο γκολ στην καριέρα του να τον. Όχι, εντάξει, βαζί. Μόνο Βαν Μπάστερ. Μόνο Βαν Μπάστερ. Ο Λουίς Φελίπε Σκοράρη το 1948. Ο Αλεσάνδρο Ντελπιέρο το 1974 γεννήθηκε. Ναι, μεγάλος Αλεσάνδρο Ντελπιέρο. Από τους ελάχιστους ποδοσφαιριστές που μείνανε, νομίζω, σε μία ομάδα μέχρι το τέλος. Κάπου πήγε προς το τέλος. Πήγε σε κάτι Αυστραλίας, Αμερικές. Πήγε σε τέτοια ιστορία. Κάτι, ναι, προς το τέλος. Δηλαδή στην Γιουβέντους ο Αλεσάνδρο Ντελπιέρο ξεκίνησε την καριέρα του το 1991 στην Πάντοβα. Το 1993 πήγε στη Γιουβέντους, στην οποία κάτσε μέχρι το 2012. 19 χρόνια.
Μετέπειτα μετακόμισε στη Σίδνεϊ και έκλεισε την καριέρα του στην Delhi Dynamos. Εκεί μπορεί να είχε συμπαίκτες Κόκε, Κατσουράνη. Ήταν ένα διάστημα που είχε συσταθεί μια λίγκα στην Ινδία και είχαν πάρει μεγάλα ταλέντα, λέω. Παίχτες παλαιάς. Αυτοί μας ευθύγανε όλοι για να παίξουν μπάλα, να παίξουν πόκερ. Κόκε, Κατσουράνη και Ντελπιέρο. Και μπορεί να. Και κάτι Τρεζεκέ και κάτι αυτό. Μόνο ο Ελ Καπιτάνο δηλαδή έμεινε. Ναι, κανονικό. Αυτά όσον αφορά τα ιστορικά στοιχεία της... Δεν γεννήθηκε, δεν πέθανε. Δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν ξέρω αν συνέβη κάτι άλλο. Βάλει φανάκι. Συγκλονιστικό. Όχι. Αυτά. Τίποτα. Καλό καιρό θα έχουμε. Σήμερα στα μηχανάκια δεν κρυώναμε. Όχι. Μέχρι 18 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους... 12-13 κάπου εκεί, καλά είναι με ένα λαφρύ, με ένα μπουφανάκι, ένα τέτοιο. Και έτσι θα πάει και οι υπόλοιπες ημέρες, δεν προβλέπω το βροχές, μια χαρά. Και την Κυριακή που έχει παιχνίδια, κανονικότατο, χωρίς βροχές θα είμαστε εδώ στον ευρύτερο. Δεν να ρίξει κανένα πολύ ψηλό σπρέι όπως πήγε να το ρίξει χθες, αλλά δεν το έκανε. Σιωπή στο ακροατήριο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Παρασκευή, τελειώνει. Μάλιστα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Αλβάνης. Λέει, έλα καλημέρα Μπαμπίνο, βάλε να δείτε ματσάκι. Ξεκίνησε πριν λίγο. Το ψάχνανε η αλήθεια. Δεν το δείχνει το συνδρομητικό. Να δείτε το Γιάννη να τους γλεντάει. Γιατί με το που ήρθα στις 5.30 είναι να ξεκινήσει το παιχνίδι των Bucks. Δεν ξέρω αν κάποιος το βλέπει στο συνδρομητικό να μας το πει να το ξαναβάλουμε. Εδώ να έχουμε ένα κουτσο. Ναι, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks. Και δεν το δείχνει εσύ, ούτε είναι δυνατόν. Δεν έχει τέτοιο match. Σοβαρά. Έψαξε στο ίδιο. Είναι στο 39-42 στη δεύτερη περίοδο. Να βγει ο Ζαγόρα στο τηλέφωνο. Να βγει τώρα. Κανονικά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Σας ακούω καιρό και τώρα με τον Στέφανο επί δύο. Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε. Λοιπόν, μια παρατήρηση, αθλητικό δεν το ραδιόφωνο. Ναι, βεβαίως. Ναι. Μπράβο. Εγώ ΠΑΟΚΣΙΣ είμαι. Mm-hmm. Ας μιλήσουμε λίγο και για τον ΠΑΟΚ. Ό,τι θέλεις. Ναι. Ο καιρός εδώ έχει ομίχλη, έχουμε γύρω στους 7 βαθμούς, η κίνηση ακόμα είναι αρκετά καλή, αλλά τα άλλα όλα όμορφα και όλα ωραία. Είναι πολύ θολή η κίνηση, σαν την κυκλοφορία του ΠΑΟΚ, ναι. Ναι. Και θα σας χρειαζόμουν και τους δυο σας εδώ, μιας που 24 του μηνός παντρεύομαι και ψάχνω ακόμα ορχήστρα. Άμα! Ερχόμαστε. Έρχεται. Ψάχνω και παπά, Στέφανε. Όπα. Ωραία, εδώ θα κάνουμε ένα συνολικό πακετάκι. Ό,τι θέλεις. Ορχήστρα, παπά, δικηγόρα για το διαζύγιο μετά. Και επειδή είσαι καινούργιος στις γραμμές, θα έχεις και έκπτωση. 20%, ναι. Άιντε να χειριστήσω εγώ με ένα κλασικό μου τρόπο εδώ πέρα. Ναι. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα παρέα. Γεια σας. Φιλιά, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε για την πολύ μεγάλη αθλητική τοποθέτηση. Και στήριξη. Ναι. Στήριξη. Τα είπε όλα για το μάτς, νομίζω. Νομίζω είπε για τον Πρίγιοβιτς. Πτέρυγες, άξονες. Τι άλλο λέμε, overlap, αυτά. Το τα είπε όλα. Σωστά. Ο Μίχλη. Ο Μίχλη. Ελένη Χατζιαργύρη, τελείω. Ελένη Χατζιαργύρη, αμάρτησε για το παιδί μου. Τι αντίο ζωή, ρε, είναι δυνατόν. Η της μάνας. Καταδικασμένη και από το παιδί της αυτό. Θα πάω να τα δω όλα, θα κάνουμε. Θα τα ψάξω εγώ. Θα κάνουμε μια ρετροεσπεκτίβα. Όπως αντιλαμβάνεστε σήμερα, δεν διακρίνω διάθεση από τους φίλους του Δικεφάλου. Εγώ τώρα θα το πάω στα πρωτοσέλιδα τα φυσικάρικα. Ήταν σοκ θα λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, έτσι πως ήρθε κιόλας. Δεν το περίμενε πολλοί κόσμος, παρόλο το ότι η ομάδα έδειξε τα δείγματά της και από το προηγούμενο παιχνίδι πριν 15 μέρες. Επισήμανες είναι η αλήθεια. Στο πήρα και Μιλάνο. Ο Μιλάνο του έβαλε τον κόλ, το δεκάρι της Βουλγαρίας. Φεύγουν με 4 παίχτες στην κόντρα γρήγορος, αυτό γίνεται πάντα. Του βγήκε όμως και του. Καλά, εντάξει, δεν έκανε καμιά σοβαρή ευκαιρία και η Βίτη. Από ένα λάθος, μια λάθος μεταβίβαση στο κέντρο, λάθος καλύψεις εκεί των παίχτων. Πέρασε η μπάλα, όλα γίνανε, συνετέλεσαν. Πέντε κόντρες που έπρεπε να βγάλουν, τις βγάλανε. Τα τελειώματά τους ήταν άσχημα τη Βίτη. Τα πράγματα είναι ότι ο ΠΑΟΚ υπέστη για πρώτη φορά φέτος δύο βαθμολογικές απώλειες. Αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, βέβαια σε διαφορετικούς θεσμούς. Άλλο το πρωτάθλημα, άλλο το κύπελλο, αλλά δεν είχε συνηθίσει να μην προβαίνει σε δύο ή μάλλον σε συνεχόμενες νίκες. Τελείωσε ένα σερί 11 αίτητων αγώνων για τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Εκτός έδρας οι αίτητοι αγώνες.
Γιατί εντός έδρας όντως είχε ιδρυθεί και από την Chelsea είχε ιδρυθεί και από την Βίντη γενικότερα στην Ευρώπη. Η τελευταία εκτός έδρας ήττα του ΠΑΟΚ ήταν στις 4 Μαρτίου του 2018 από τον Αστέρα Τρίπολης, από όπου και μετέπειτα ξεκίνησε ένα μεγάλο νικηφόρο σερί, βέβαια. Ένα τεμαράς. Ναι, για τον δικέφαλο. Οπότε ίσως όλα αυτά να αποτελούν ένα καμπανάκι στην παρούσα φάση, ούτως ώστε η ομάδα να επιστρέψει στο καλό της πρόσωπο. Γιατί δείχνει τώρα τουλάχιστον στα τελευταία παιχνίδια ότι υπάρχει έτσι ένα. Γενικότερα έτσι, μια σχετική κάμψη. Αστρώσουμε μόνο. Αλλά εντάξει, τώρα να αρχίσει και τα γκρεμίζει όλα και τα βουλιάζει και στραβώνει σιγά σιγά, μπαίνει μέσα. Αρχίζει λίγο. Κάτι νυχτερινέ εκπομπέ. Είχε στραβώσει. Και μου λέγανε για τι 5 τώρα, 4 σερίτε για το Ερέρα που εκεί το διώχνει. Δεν μπορεί να φανταστεί με ένα τι έγινε. Τι υπόθηκε δηλαδή. Η μπάλα δεν παίζει, ο ΠΑΟΚ το βλέπουμε 10 αγωνιστικέ. Και 8 θα βγάλουμε κανένα παπάκι. Το βλέπουμε δεν παίζει 10 αγωνιστικέ. Ο κύριο διευθυντή, ο κύριο δημοσιογράφο. Εγώ καταλάβαινα κατά το μικρόφωνο, έτριβε τα χέρια. Σε πουλήσαμε, έλεγε sold out. Μάλιστα. Βγήκανε έτοιμοι. Αυτό πάλι. Με παρησία βγήκανε. Καλά, που να περιμένει την ήττα τη ομάδα για να βγει, για να σχολιάσει αρνητικά και να πει ότι. Αλλά θέλω να σταθώ στου εκατέρωθεν φιλάθλου και όχι παοξίδε. Δηλαδή, Εκάρη Ολυμπιακό, δεν βγήκε κανένα για καζούρα. Τι απίστευτο. Να τι να βγει. Δεν ασχολήθηκα. Ποιο για τα εσωτερικά ραδιόφωνα να βγουν για καζούρα. Ναι, αλλά εντάξει, όταν γίνεται κανένα τρομπόνι, πάω κάκι, βγαίνουν οι παοξίδες. Καλά, εντάξει αυτό. Ναι, εντάξει, όμως έχει και πολλούς Αριανούς και πολλούς Ολυμπιακούς. Κουλτούρα μας εδώ, Σαλονική. Ναι, ρε, όπως έχεις καταλάβει ότι μας ακούνε από παντού και. Ναι, βέβαια, από Γερμανία, από τα Ελληνικά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Για καζούρα βγήκα. Βεβαίω. Γιατί λεγανε. Ναι, έλα, αγάπη μου, έλα. Λοιπόν, να πω ότι όχι μόνο με ισοπαλία. Μέσα στην Τζέλσι μπορούμε εύκολα να βγούμε. Εύκολα κιόλας, μάλιστα. Θα δούμε εύκολα, και τα σενάρια. Ναι. Ναι. Μια νίκη της Μπάτε Μπόρισοφ. Και βγαίνει ο ΠΑΟΚ. Άνετα. Ναι. Ναι. Ακόμα και με ήττα. Γιατί η Βίντι θα κάνει δύο, πρέπει να κάνει δύο ήττες η Βίντι. Ναι, δύο ήττες. Θα κάνει σίγουρα μέσα στη Λευκορωσία. Ναι. Θα πάρουν το αίμα τους. Πίσω, ιστορική Λευκορώσια. Ναι. Τους νικήσαν εύκολα μέσα στην Ουγγαρία, θα τους νικήσουν. Λοιπόν, είναι και ανάδρομος ο Ερμής. Ναι, κάτι θα γίνει. Ο Άρης υπάρχει έκλειψη είναι στη Β', οπότε όλα μπορεί να γίνουν. Άνετα. Μάλιστα. Άνετα. Άνετα. Ακόμα και με ήττα. Ακόμα και με ήττα μέσα στην Τσέλσι. Ακόμα και με ήττα. Αν και το έχω εύκολο να κάνω ένα τρίτο εξοχικό, έχω και δύο, να πηγαίνω, έχω ένα το Emirates, μάλλον στο Highbury. Highbury, μετά χτίστηκε καινούριο. Ναι. Τότε να αμυτήθηκε μετά, το χτίστηκε καινούριο. Και αυτή χτίσαν, ήρθε η Chelsea, ώρα να χτίσει και η Chelsea. Η Chelsea και αυτή θα είναι να χτίσει καινούργια, αν δεν κάνω λάθος. Να χτίσεις, μην παίξεις εντός εδώ στο Ευρώπη, εδώ με κανέναν. Έτσι, θα πάμε για τη θεμελίωση. Έτσι, να σε καλά. Σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Και είναι Παρασκευή σήμερα. Ζωάρα. Ζωάρα. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Να βγεις να κάνεις καζούρα για ποιο λόγο, αγόρι μου. Ποιος ο λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, κανένας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κανένας. Απλά να θυμίσω στους Έλληνες, γιατί όλοι οι οπαδοί των ομάδων στην Ελλάδα είναι Έλληνες. Αυτά που λέγανε οι φίλοι μας, οι παοξίδες περί χωριού που έπαιζε η ΑΕΚ, εγώ Αριανός είμαι, το χωριό της Ευρώπης λοιπόν που απέκλεισε η ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, σας κέρδισε δύο φορές. Η μεγάλη ομάδα της Βασιλείας, το ότι είναι η χειρότερη βασιλεία των τελευταίων 10 χρόνων, αυτό δεν το είδαμε, αλλά είδαμε τη ζωή το χωριό. Και αποδείχτηκε ότι είναι χωριό η βασιλεία φέτος. Βλέπεις πως θα φέρνει η Ρουσλάνα η ζωή. Κοίταξε, αυτό γινόταν ψωμοτήρι επί ένα μήνα. Εγώ δεν είχα βιντεοκασέτες για να περάσω στο Champions League. Το επικοινωνιακό του προπονητή του δικεφάλου. Έτσι. Το επικοινωνιακό. Εκεί ναι, υπέπεσε, είναι δύσκολα. Τι πάτησε. Αν συνεχίσουμε να μιλάμε, θα λέμε εκεί ναι, εκεί δίκιο έχεις, εκεί έτσι. Αλλά στην Ελλάδα με την ελληνική νοοτροπία, το χοντρένο πρωί-πρωί δεν πειράζει. Δεν χοντρένεις τίποτα. Σε έναν λαό που έχει καταστρέψει τα πάντα, στη χώρα τα πάντα, τι περιμένεις δηλαδή να σου πει στο ποδόσφαιρο, και πώς περιμένεις να αντιμετωπίζει τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, αφού βλέπεις την κοινωνία πώς τα αντιμετωπίζει τα πράγματα και το τι κάνει.
ας πούμε ο καθηγητής κάνει εκλογές, έτσι, δάσκαλοι, ημέρα Πέμπτη. Κανονικά. Σαββατοκύριακο δεν μπορούν να κάνουν εκλογές. Όχι, όχι, όχι. 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 Πρέπει να κάνει την Πέμπτη, ας πούμε, σε όλους, σε όλους, σε όλους τους εργαζόμενους, όχι, σε όλους τους, σε όλους τους εργαζόμενους. Δεν γίνονται Σαββατοκυριακά, ναι. Δεν είναι και μόνο οι καθηγητές, είναι παντού, σε όλα τα σωματεία. Και λέμε σήμερα γιατί τα παιδιά είναι αμόρφωτα, γιατί είναι αμόρφωτα σήμερα. Ναι. Γιατί αν δεν ξοδέψει η ελληνική οικογένεια του κόσμου τα χρήματα για να σπουδάσουν. Όχι, τα παιδιά δεν είναι αμόρφωτα επειδή δεν γίνονται μαθήματα στα σχολεία. Ναι, ξέχασα κύριε Μπατμανίδη, είναι και το Google που διάβαζε. Όχι, όχι το Google. Η μόρφωση είναι και προσωπική σου υπόθεση. Δεν είναι μόνο στο σχολείο σου παρέχει κάποια εφόδια. Δεν σου ανοίγουν το κεφάλι και σου μετά λαμπαδεύουν τσιπάκια πιστεύεις, για να μάθεις. Εσύ πιστεύεις, αγόρι μου, ότι κάνουν μάθημα. Ότι κάνουν μάθημα. Κάποιοι κάνουν μάθημα, κάποιοι δεν κάνουν μάθημα. Όπως σε πάρα πολλούς τομείς. Εγώ δεν σου λέω ότι. Αν υπάρχουν 10 παιδιά που είναι λίγο κάπως στα μυαλά τους, δεν πρόκειται να γίνει μάθημα. Η μόρφωση είναι πολύ προσωπικό στοίχημα. Παντού, δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Εγώ δεν σου λέω ότι η παιδεία λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί, σε καμία των περιπτώσεων. Δεν υπάρχουν υποδομές. Το σύστημα διδασκαλίας μας κάνει τα παιδιά ανταγωνιστικά όλα αυτά τα χρόνια. Δεν τα βάζει στο στίβας. Θα πρέπει να πας να κάνεις ιδιαίτερα να πληρώσεις την παραπαιδεία δηλαδή. Αυτό που λες τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, με έχουν πει οι γονείς ότι αυτοί που πάνε σε ακριβά ιδιωτικά σχολεία τα παιδιά τους, τους βγαίνει πιο φτηνό από το δημόσιο, δηλαδή του γλιτώνουν τα φροντιστήρια. Δεν νομίζω. Και από τα ιδιωτικά και από τα ιδιωτικά πάνε σε φροντιστήρια μια χαρά. Κανονικά. Εντάξει, αλλά το όλο το σετ. Αλλά αυτό σου λέω, είδες, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Πηγαίνοντας και σε ιδιωτικό σχολείο, θα πας και πάλι φροντιστήριο ενισχυτικά. Για να... πώς δεν πας. Εμείς δεν πήγαμε. Όλοι οι συμμαθητές μας ήταν. Σε ιδιωτικό σχολείο πήγες. Όχι, πήγαμε σε φροντιστήρια που όλοι οι συμμαθητές μας ήταν από τα ιδιωτικά σχολεία. Και γίνεται αυτό. Αυτό σου λέω, δεν πήγες, δεν ξέρεις. Δεν πήγα σχολείο, αλλά δεν πήγες σε φροντιστήρια. Γι' αυτό σου λέω. Άμα οικονομικά ο γονέας δεν μπορεί να στηρίξει αυτό το πράγμα για το παιδί, τι θα γίνει. Άρα η λύση ποια είναι, να κάνουμε ιδιωτική παιδεία, τώρα δεν μπορεί να στηρίξει ο γονέας, θα το κάνουμε και ιδιωτικά. Ιδιωτική παιδεία. Ναι. Όλα ξεκινάνε από τους ανθρώπους, από το μυαλό που σκέφτονται. Και πάει παραπάνω. Ναι, το θέμα δεν είναι ότι. Είναι εκεί και φτιάχνουν τα πράγματα, είναι. Ένας το... από εμάς. Μα το σύστημα της παιδείας δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Είναι γενικότερα όλη αυτή η κατάσταση. Ακριβώς γι' αυτό φτάνουμε. Γι' αυτό φτάνουμε. Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό φτάνουμε εδώ που φτάνουμε. Εγώ σου λέω ότι μέσα σε αυτή την πολύ δυσχερή κατάσταση, τι κάνεις εσύ προσωπικά. Πρέπει να κοιτάμε και λίγο και τους εαυτούς μας. Αφήνεσαι, δεν πρέπει να κοιτάξεις να βελτιώνεις τον εαυτό σου και μόνος σου. Εννοείται ότι προσπαθείς, αλλά είναι εκεί που πας κάθε πρωί όταν είσαι μικρός και πως σου λένε κάποια πράγματα και πως σου τα διδάσκουν κάποια πράγματα και πως σου τα περνάνε κάποια πράγματα και αν σου λένε κάποια πράγματα, παραδείγματος χάρη, τι είναι αυτή η ρημάδα 25 Μαρτίου, με ποιες φορές συνορεύει η Ελλάδα. Και αυτό. Το ρεπορτάζ στην Ομόνοια. Αυτό, άμα δεν ξέρεις την 25 Μαρτίου, είσαι από μόνος σου. Και γελάει τη Ρουμανία και γελούσαν οι τρία παρτακλά. Εδώ δεν... Ναι. Να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο 25 Μαρτίου, εδώ δεν ξέρουν, ας πούμε, τα παιδιά τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ποιοι είναι οι Ναζί. Λοιπόν... Ποιος είναι ο Μουσολίνι, ποιος είναι ο Χίτλερ. Γι' αυτό σου λέω, ποια είναι η νύχτα των κρυστάλλων. Δεν έχει ιδέα, κανένα παιδί. Λοιπόν, και αυτά δεν διδάσκονται επίσης. Φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα. Φυσικά και φταίει. Μα εγώ δεν σου είπα ότι δεν φταίει. Τώρα από πού το ξεκινήσαμε και πού από το. Από το... Ξέρεις τι, θα νομίζει κανείς πως είναι στο στίβο ο λαγός που μπαίνει, ας πούμε, και παρασύρει την κούρσα. Θα νομίζει κανείς ότι σε βάλανε παοξέδες λαγό να αλλάξεις την ατζέντα. Ναι. Της ημέρας. Και δεν είναι, ναι, και αυτό το πράγμα πια, άμα χάνουμε από μια θεωρητικά, γιατί στη θεωρία λέμε ότι ισχύει. Η συγκεκριμένη ομάδα ήταν αδύνατη, ψάχνουμε να βρούμε άλλους τρόπους. Καμιά ομάδα δεν είναι αδύνατη αν δεν τελειώσει η λήξη και αν δεν παίξεις να αγωνιστείς. Τα λεγόμενα χωριά. Ναι. Τα χωριά είναι για να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Και σύν της άλλης θα πρέπει να δούμε και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ας πούμε, την θέση της ομάδας στην Ευρώπη.
πόσες είναι αυτές οι προκρίσεις που έχει πάρει στους 32. Θα σου πω λίγο, ναι, θα πω λίγο κάτι. Ναι. Με συγχωρείτε τώρα. Γιατί ρε Μπατμανίδη να πάρετε το πρωτάθλημα για να πάτε να... Πασαραϊκός, ποιοι είμαστε εμείς. Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ευρώπη φέτος. Mm. Θα σας ενδιαφέρει του χρόνου. Και αφού θα παίζετε ομάδες σαν την Τσέλσι. Γιατί να πάτε να τρώτε τα 3 και τα 4. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Μια φορά. Την άλλη φορά δεν θα τη γλιτώσεις. Τότε γιατί να πάρεις το πρωτάθλημα, θα το πάρει κανένας άλλος, λέω εγώ. Μάλιστα. Αλλά είναι εκεί το χαμότο, ρε παιδί μου. Είναι αυτή η νοοτροπία, εκεί το πιπίλισμα του μυαλού. Το χορταράκι, το φτώκι, το βάρα. Εδώ έχεις ανώ. Τάιζε να οικονομήσουμε ο έμπορας. Έτσι. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Άντε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε πολύ. Να μου πει κανείς αν το δείχνει τελικά το συνδρομητικό. Ρε, θα δούμε. Γιάννης. Έτσι, βέβαια. Bucks, Bucks με. Με Warriors έχει 45-60 αυτή τη στιγμή. Δεύτερη περίοδος. Δεύτερη περίοδος η Milwaukee. Γιατί δεν τα... είναι δυνατόν να μην δείχνουμε αυτό το παιχνίδι, δεν μας τρελάνω. Θα το ψάξουμε να το βρούμε streaming στο ίντερνετ. Μείνετε συντονισμένοι. Κάνουμε zapping. Όχι, δεν το έχει ρε εσύ. Αυτό το συνηθισμένο το κανάλι που δείχνει. Σκυλιά. Α, μας δείχνει κάτι επαναλήψεις. Απίστευτο. Τέλος πάντων, θα ψαχτούμε τώρα και θα επανέλθουμε. Το παλοπαρίνι θα βλέπουμε. Ναι, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4, 6 και 41 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας. Δεν μετάδει τελικά το συνδρομητικό το παιχνίδι των Warriors με τους Bugs. Έχει κάτι επαναλήψεις, έχει κάτι μαρίτιμο Πόρτο, ναι. Έχει κάτι Αστάνα. Δηλαδή είναι δυνατόν δείχνεις επανάληψη τώρα το Αστάνα Γιάμπλονετς. Ναι. Έγινε κιόλας και στις 6 ώρα. Έτσι. Για όσους το βλέπουν, παιδιά, θα σας κάνουμε spoiler. 2-1 κέρδισε η Αστάνα. Μην αγωνιάτε όσοι είστε συντονισμένοι και παρακολουθείτε 6 και 41 σε επανάληψη το συγκεκριμένο το παιχνίδι. Συνεχίζουμε με τα ποδοσφαιρικά δρόμενα, γιατί το YouPorn πρόσφερε $1 εκατομμύριο στον Ρος από τα φιλαράκια. Αλήθεια, για ποιο λόγο? Ναι. Στην ερωτική παροδία των Friends. Ναι. Σκέφτηκε να δημιουργήσει ο πιο επιτυχημένος ισότοπος πορνογραφικού υλικού του YouPorn. Μάλιστα, ο πρώτος πρωταγωνιστής της δημοφιλού σειράς που πλησίασε ήταν ο David Swimmer. Για να, για να παίξει. Ναι, για να παίξει. Μόνο $1 εκατομμύριο. Ένα μύριο. Τι ένα μύριο, ρε, είναι πάρα πολύ λίγα τα λεφτά. Εντάξει, αυτό είναι. Αυτοί αμείβονται με αρκετά εκατομμύρια για να συμμετέχουν σε μια ταινία. Μόνο με ένα. Ρε τζαμπατζίδε. Έτσι ήρθε στο φως οι δημοσιότητες. Ένα μύριο. Ένα μύριο. Τίποτα, εντάξει. Αυτό είναι λοιπόν το. Συνεχίζω για ΠΑΟΚ. Δέχτηκε. Ναι. Όπως και να, και χθες είχαμε την τέταρτη αγωνιστική στην φάση των ομίλων του Europa League. Δεν είχαμε τίποτα. Μη δεν είχαμε τίποτα. Αστάνα Γιάμπλονετς 2-1. Φενέρμπαχτσε Άντερλεχτ 2-0. Ακισάρ Μπελιντιγέ Σεβίλη 2-3. Απόλλων Λεμεσού Άιντραχτ Φραγκφούρτης 2-3. Γκένκ Μπεσίκτας 1-1. Κράσνονταρ Σταντάρ Λιέγκης 2-1. Λάτσιο Μαρσέικ 2-1. Μάλμε Σάρσμπουργκ 1-1. Μολ Βίντι Πάοκ 1-0. Μπάτε Μπορισόφ Τσέλσι 0-1. Δυναμό Κιέβου Ρεν 3-1. Ραπίτ Βιέννης Βιγιαρεάλ 0-0. Σπάρτακ Μόσχας Ρέιντζερς 4-3. Βόρσκλα Πολτάβα Καραμπάκ 0-1. Λουντογκόρετς Άικ Λάρνακας 0-0. Μπάγερ Λεβερκούζεν Ζυρίχη 1-0. Μπέτις Μίλαν 1-1. Μπορντό Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης 1-1. Δυναμό Ζάγκρεπ Σπάρτακ Τρνάβα 3-1. Ολυμπιακός Πειραιός Ντουντελάγκε 5-1. Ρόζεμπορκ Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ 2-5. Σέλτικ Λιψία 2-1. Σλάβια Πράγας Κοπενχάγη 0-0. Και Άρσεναλ Σπόρτινγκ 0-0. Για όσους ενδεχομένως να μην έχουν ενημερωθεί πλήρως για την εικόνα της χθεσινής αγωνιστικής. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Μπαμπινακό. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Τι γίνεται? Σε ακούμε προσήνια, όπως θα λέει και ο ποιητής. Μιλές τώρα τέτοια, ας πούμε, θα μας κόψει την εκπομπή το σουρού. Ναι. Προσήνια, αυτό ακούγεται σαν να είναι κάτι που βάζεις στο φαΐ. Να πάρει γεύση. Προσήνια. Προσήνια, προσήνια. Μήπως είναι κουράτιο σέντερφορ αυτό το προσήνια. Προσυνέτσκι. Προσυνέτσκι, προσήνια. Ο προσήνια, ναι, ναι. Προσυνέτσκι Σούκερ παίζανε μαζί. Ναι, ναι, προσήνια. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Έχει μια φοβερή υγρασία και όλα τα κούκαλα πιασμένα. Τι πράγμα είναι αυτό? Σε όλη την πόλη ζούμε σε μια περιοχή. Στην Αθήνα και μάλιστα 4 ώρες. Άστο. Όλα τα πήρε η Αθήνα, πήρε και το καλό το κλίμα. Αυτό είναι απίστευτο στην Αθήνα, έτσι. Είναι αλήθεια. 4 ώρες και είσαι. Εγώ νόμιζα όταν είχα πάει την πρώτη φορά και κοιμήθηκα. Λέω ρε φίλε, 2 μέρες κοιμάμαι, κοιτάω το ρολόι, όντω 4 ώρες. 4 ώρες. Δηλαδή, πού να κάναμε εκπομπή στην Αθήνα? Στις 4 το πρωί θα ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Φοβερό, φοβερό. Για να κάνουμε αυτά, έχει σαν νικούλα μα. Γενικά, απάντηση στο φίλο μου το Θανάση που πήρε πιο νωρί και γίνηκε και είπε έτσι και αλλιώ και αλλιώτικα και πα αλλιμανιώτικα.
σε κάθε βάση υπάρχει επικοδόμημα και κυρίαρχη, κυρίαρχη ιδεολογία είναι η ιδεολογία της κυρίαρχης τάξης. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση και θα μιλήσω πέρα του ιδιαίτερα σε ένα παιχνίδι της Αριανάρας. Α, συναντιέσαι στα γήπεδα, ωραία. Θα κάνουμε λοιπόν μια κουβέντα πλέον για να ξεκαθαρίσουν ορισμένα πράγματα εξειδικευμένα. Ούτε οι Έλληνες ούτε τίποτα. Ποιος έχει το πάνω χέρι πάντα είναι. Και ποιος προσπαθεί να προασπίσει τα συμφέροντά του μέσα και από ένα εκπαιδευτικό σύστημα για να αναπαράγει την ιδεολογία την οποία. Δεν μπορείς να έχεις εξαιρετικούς και σπουδαίους επιστήμονες σε μια οικονομία που είναι αποσαρθρωμένη. Ή που σε θέλουν να είσαι φυτό. Ξεκάθαρα πράγματα. Διότι ο επιστήμονας θα έχει απαιτήσεις, θα έχει χίλια δύο πράγματα. Ή ο εξειδικευμένος εργάτης. Τέλος. Όλα αυτά είναι παραμύθια της καλημάς. Αν δεν καταλάβουμε τι ακριβώς και σε πού ζούμε και σε ποιο σύστημα. Παράδειγμα, γιατί η Γερμανία θέλει επιστημονικό προσωπικό υψηλού επίπεδου? Γιατί? Για να υπερασπιστεί την οικονομία της. Ακριβώς. Εδώ γιατί να έχει υψηλού επίπεδου επιστήμονες? Και... παρόλο που το επιδιώκουν. Και μάλιστα δεν χρειάζεται πλέον, έτσι πως είναι γενικευμένη η μεταφορά εξειδικευμένου προσωπικού, δεν χρειάζεται να επενδύσει κιόλας για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δομών, γιατί παίρνει ζωές άλλων επιστημόνων από άλλες χώρες οι οποίες έχουν επενδύσει στο να βγάλουν, ας πούμε, γιατρούς, δεν ξέρω και εγώ τι, και τους παίρνει η Γερμανία χωρίς να υποστεί κανένα απολύτως κόστος. Και η Αγγλία και ούτω καθεξής. Ναι, έτσι. Λοιπόν, ναι. Βάνω ζωάνω τελεία, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Ναι, για πού μας πέρασες, ναι, σε παρακαλώ. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Γιατί όχι. Όχι, γιατί όχι. Προϋπόθεση είναι αυτό. Βεβαίως. Θα είναι. Όχι προϋπόθεση. Είναι δεδομένο ότι θέλει ένα καλό Σαββατοκύριακο. Στανταράκι. Αυτό. Φιλιά, τσάου, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Ταράω. Εδώ είμαστε. Τι κάνετε, είμαστε πολύ καλά. Εσύ. Του πάω και χτες, τι του έδωσε εσύ, Μπαμπή. 0-2. 0-1. 0-1, εντάξει. Καλά, πάλι καλά. Ναι. Έκοψα και ένα. Αλλά δεν το είπαμε. Off the record ήταν αυτό. Όχι, το είπαμε στον αέρα. Αυτό είπε ένας φίλος, πες τι θα παίξεις Ολυμπιακό, τότε για να παίξεις τα αντίθετα. Ήταν, έπαιξε. Κερδίσαμε δηλαδή. Εντάξει, τον Πάουκ έδωσε νίκη και τον Ολυμπιακό έδωσε νίκη. 1-0 τον Ολυμπιακό, τον Πάουκ 0-2. Ναι, δεν θυμάμαι. Εγώ δεν έδωσα τίποτα. Εγώ έπαιξα 7 χι, βρήκα και έπιασα τα 4. Ακόμα λίγο 5 πρέπει να πιάσω. Ακόμα λίγο. Α, 5 δεν άξιζε. Ναι, πεντάδες έπιασα. Πάντα για ένα. Τι έγινε, χρέο το 80 με το χάλασε. Ναι. Είχε καλά λεφτάκια. Έπιασα 5 τέτοια. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, δεν τα προλάβαμε τα πούμε. Δεν έχουμε στη γραμμή. Ποιο γίνεται και τα λέτε εσεί, δεν μα αφήνετε. Ποιο είναι ο κύριο, εγώ πάω για παπά. Ναι. Ζήστε, Βανιπά. Ναι. Για παπά. Αφήνω μουσική τώρα, έχω κάνει και κοιλιά να πούμε. Αυτό. Αφήνει κοιλιά για να πα για παπά. Για παπά γίνεται. Προϋπόθεση. Γεια. Βάβει τι πάει για. Παπαδάκι. Για διάκο. Για παπαδάκι, για παπαδάκι. Βοηθητικό. Ο Μπάμπη πάει στη Δημητριάδα, θα γίνει τέταρτο αρχιεπίσκοπο. Είπαμε πώ είναι ο τέταρτο. Ναι, τεμπέληδε. Πώ είναι ο τέταρτο διαιτητή, έτσι. Τέταρτο παπά δεν έχει κάποιο. Εκεί διάκονο, τι είναι αυτά, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι τα κάνουν. Δεν μου λες, αυτοί όταν συλλαλητήρια γινότανε για τη Μακεδονία, γιατί ξέρω τι διάλο εκεί πέρα, ούτε εμφανιζόταν κανένας. Για τη Μακεδονία, σκότηκαν τώρα. Όχι, για τη Μακεδονία οι παπάδες κατεβαίναν στα συλλαλητήρια, συμμετείχανε. Αλλά για τις απολύσεις, για τη μείωση των μισθών, για χίλια δυο άλλα πράγματα, ουδέποτε εμφανίστηκαν. Στο Πίμνιο. Πώς στη Μακεδονία ή ο κλήρος συμμετείχε μαζικά. Εντάξει. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Αυτό στη Θεσσαλονίκη έκανε και σαμποτάζ. Έκανε καθόλου σαμποτάζ ο άνθιμος, δεν νομίζω. Καθόλου. Ο άνθιμος πώς δεν έκανε, τι δεν τα θυμάσαι. Τα θυμάμαι, τα παρακολουθούσα. Τι τόσο γλίγορα ξεχνά. Όχι. Μάλιστα. Τα είναι γραμμένα. Μάλιστα. Οι παοκτσίδες τι ξαφανίστηκαν, Ξαφανίστηκανε. Σαββατοκύριακο σήμερα, εντάξει. Ξαφανίστηκανε. Μπορεί να σήμερα να έχει εκλογές σε κάποιο σωματείο. Εκλογές σωματείου των παοκτσίδων. Όταν κάνει ο Άρης, τους βλέπεις όλοι ένας. Τσουπ. Δύο-τρεις μαζί βγαίνουν. Αυτός από την Τολεμαΐδα, ο Πασοκτσής. Γιατί δεν βγαίνει σήμερα? Ποιος από όλους. Τους Πασοξίδες, ποιος από όλους από την Τολεμαΐδα. Γιατί έχουμε πολύ κόσμο. Κάποιον θα έχει τώρα. Αυτός βγαίνει σε όλα τα ράδια. Θα βγουν εδώ, οι δικοί μας είναι. Ποιος είναι, ακούει αυτός, όλα τα ράδια ακούει. Μάλιστα. Αυτοί ξέρουν καλύτερα από εμάς, δεν είναι? Ναι, έτσι σωστό κι αυτό. Ωραία, καταγράφω τον άλλο.
Τι να βγουν, να βγουν να πούν τι. Αγώρα, να βάλετε το μετά τις 3:30, 3 η ώρα, 3:30, όχι χτες την προχθεσινή, χτες ήταν την Πέμπτη, Τετάρτη. Ναι. Τη ζούγκλα να βάλετε να δείτε. Να ακούσουμε. Ναι. Κάποιος που... Κάποιος αϊκτής που ρουχαλίζει. Που κοιμόταν ο Γιαννάκης στον αέρα. Ο Γιαννάκη το άκουσες. Ναι, ναι, άκουγα, ναι. Κοιμήθηκε. Το κάνανε μια πλάκα, θα σε πω. Απίστευτο. Τι έγινε. Ωραία πλάκα, ε. Φοβερό, ωραία πλάκα. Εγώ, ρε, αφού είχα κατουρηθεί και δεν σηκωρόμουν, να πάω να κατουρηθεί. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Άιντε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χαρούμενος. Λίγο έτσι το χουλιαμά. Όχι μόνο χουλιαμά, λίγο το χελάκι του γέλασε του. Στραβοχαμογέλασε. Του Χαραλάμπη που είναι στο εξωτερικό, αλλά δεν είναι με όλες τις ελληνικές ομάδες και τέτοια. Αλλά λίγο χαμογέλασε, σαν να χαμογέλασε τώρα με τη Βίντη και την επιτυχία τη. Είναι πιο αριανό. Ναι, λίγο πιο ευδιάθετο. Θα μου πει είναι η Παρασκευή σήμερα. Γι' αυτό εγώ εκεί το αποδίδω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπαρμπαρ. Έλα ρε αγόρι μου. Έλα ρε αγόρι μου. Έτσι. Ζητώ. Ζητώ ο ΠΑΟΚ. Ζητώ. Και ξαναζητώ ο ΠΑΟΚ. Αυτό και πάλι καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό τίποτα το λήξαμε. Βγήκε και τα είπε. Τελειώσαμε. Και κάνει προχθές που λες ο αγώνας μια εκπομπή. Έξω στην κλασική τη βραδινή ο κ. Καθηγητής. Ναι. Και ο Γιαννάκης. Και κατά τις 2 παρά ακούγεται. Σταματάνε όλοι. Ο Γιαννάκης ο εξής κοιμότανε και επί μισή ώρα τον είχαν χαλεί από κάτω που ροχάλιζε. Και καταστρώνανε την πλάκα. Πότε θα το ξυπνήσω και την πλάκα θα το κάνω. Κάτσε. Ήταν στη γραμμή και κοιμήθηκε. Ξέρεις πώς κάνουν και οι έξι εκπομπή το βράδυ. Και αλλάζουν τα τηλέφωνα και αυτά. Και η στάνταρ αυτή είναι και. Πώς κοιμήθηκε, δεν μιλούσε. Είχε το ασύρματο εδώ όπως πάντα. Τον έχω ξανακούσει να κοιμάται. Και τον πήρε ο ύπνος. Και λέω Ζαγόρα, παιδιά, ησυχία, ησυχία, ακούστε. Χάρου, κανονικά, δυνατά. Θα βάλω να ακούσω την επανάληψη. Και έχουν οργανώσει όλοι τώρα μια φάρσα που όταν ξυπνήσει. Δηλαδή, είπανε μόλις ξύπνησε. Τέλειο. Έκαναν, τον είπανε καλά, τι είναι αυτά που είπε στον ακροατή, γιατί τον έβρισε και τέτοια. Είμαστε από το Ισουρού. Τι έγινε, μόλις. Και έχει γίνει ένα. Τέλειο, θα ψάξω να βρω την επανάληψη. 2-31-0-283-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26 χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε δεν το δείχνει όπως είπαμε το συνδρομητικό το παιχνίδι το Warriors με τους Bucks το οποίο βρίσκεται στο ημίχρονο 51-64 για τα ελάφια μπορεί να το δει όμως κάποιος λέει άμα το ψάξει στο Reddit NBA Streams αυτή τη στιγμή γιατί είναι και 7 παρά. Εντάξει, ξυπνάς, κάνεις το καφεδάκι σου αντί να βάλεις παπαδάκι, φεριπίν. Έχεις Γιάννης. Έχεις λόγο επειδή. Παρακολουθείς και το ματσάκι μια χαρά και είναι κοντά στην ώρα μας κιόλας. Θα τελειώσει ίσως και μετά την εκπομπή έτσι πως το βλέπανε. Είναι τώρα ημίχρονο. Παίζει, ναι, είναι 12 λεπτά αυτή. 12 λεπτά αυτά θα τελειώσει 8,5 ώρα έτσι πως πηγαίνουν τα πράγματα. Jackpot όπως είπαμε θα ξεκινήσουν τώρα τα jackpot γιατί κάτι θέλουμε να πούμε τώρα αλλά δεν μπορούμε να σας το πούμε σαν μας σημαίνει τροφή. Νέο jackpot στην κλήρωση του Τζόκερ μέχρι και τα Χριστούγεννα. Θα πάμε κάπως έτσι τα 11, 15, 18, 29, 45 Τζόκερ το 2. Πόσο σου ενδιαφέρει από τη στιγμή που δεν κέρδισες μέχρι τα Χριστούγεννα και κάπου εκεί λίγο πιο μετά θα παίξουμε και θα τα οικονομήσουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και τέλος τη δουλειά. Ταραραραρα. Φωνάρα, φωνάρα είσαι. Ταραραραρα. Τελείωσε. Θα βγαίνεις εσύ. Ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο σε μπέλιδε του πεθυμένου. Θα βγαίνεις 6 και 5 και θα το λες αυτό. Ναι. Τι έκανε η Αμαλία της Ευρώπης χθες. Πάλι μπουρκουμέ. Εγώ με άλλες ομάδες δεν ναι, ασχολείσαι με άλλες ομάδες και επίσης χθες είπες ότι είναι. Έλα βρε τώρα βρε κάτι. Τώρα αυτό θα λέω συνέχεια. Κάτι φτιαχτά, κάτι τέτοια έλεγες. Ναι ρε φίλε. Ναι, αλλά τώρα τι. Έχουν ρίξει το βάρος να πάρουν τον τάπη στην Ελλάδα. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Να πούμε για μια λαλακιά να περάσει η ώρα. Δεν θα το πάρω πάω κλαίς και φέτος. Όχι ρε, γάβρος είναι. Α, μάλιστα. Το παραολυμπιακός δηλαδή. Ε, τι ρε φίλε. Εντάξει, καλοκαίρι, μια χαρά μας πάει. Ναι, ωραία είναι, ωραία είναι. Ναι, ναι. Ωραία. Ζωάρα. Εσύ ρε Καϊμπένε θα βάλετε κανένα μέσα εκεί να έρθουμε. Ριζοσπάστης, τιμή 1 ευρώ πρωτοσέλιδο. Αντιλαϊκή επίθεση διαρκείας λόγω αβεβαιότητας για τα κέρδη των μονοπωλίων. Κανένα βαβά. Δεν σε θέλει σαν πελάτη μάλλον προσωπικά. Άλλα λέμε εμείς, άλλα λέμε εσύ. Είσαι στο Σουηδό. Ναι. Όχι ποτέ, Νορβηγός. Ναι. Μάλιστα. Κόπονεν.
Δεν μπορούσα να ακούσω πιο μπροστά. Δεν βγήκαν οι πρωταθλητές. Πολύ ησυχία. Μειωμένη κίνηση. Βγήκε μόνο ο μεγάλος που παίρνει κάθε μέρα. Βγήκε σύσσωμος ο λαός του Άρεος σήμερα να μιλήσει. Ούτε αυτό βγήκε. Πώς βγήκε. Ποιος βγήκε. Όλοι Αριανοί ήταν. Σιγάρε. Όλοι Αριανοί ήταν. Και δεν μίλησαν για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Βγήκε ο Ρεβανής, ρε. Βγήκε, μας είχε υποσχεθεί ποτπουρί, το οποίο δεν το τραγούδισε, αλλά το κρατάμε από την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε πιο. Ποιος θα τραγουδήσει? Ναι, ποτπουρί εδώ κάνουμε, έχεις χάσει επεισόδια από την εκπομπή. Είπε, ναι, θα πει ένα. Ελλάδα έχει ταλέντο, έχουμε γίνει. Κανονικότατα. Όχι, δεν βόδι. Έτσι, δεν βόδι. Είναι το The Voice και το The Body. Κανονικότατα, κανονικότατα. Μάλιστα. Δεν το είδες στο μάτς να φανταστώ, γιατί δεν ασχολήθηκες. Όχι, ρε φίλε, εμένα όταν βλέπει, σου λέω τηλεόραση, έχει κάποιο σήμα πουλί, κάνει χιονάκια. Μάλιστα. Ναι, τι θα ασχοληθούμε τώρα. Έτσι. Εμάς τώρα είναι το μυαλό μας τη Δευτέρα, κάνουμε το διπλάρι και να ξεκινήσει πάλι η αντεπίθεση. Το μικρό Intercity να έρχεται. Ναι, άμα κατεβούει μια σωστή ομάδα, θα σε πω εγώ. Σωστή ομάδα. Ποιον θα πάρεις προπονητή πλέον? Να μην σε νοιάζει. Η ομάδα παίζει μόνη της με τη φανέλα. Δεν χρειάζεται. Εγώ να την κάνουμε εμείς εδώ κάθε μέρα, να βάζουμε από ένα παίκτη του. Εγώ να πάω θα την πάω σίγουρα. Βγήκα και στο χοντρό που αδυνάτησε, ναι, το Τζαλτίδη, ναι, ναι, και τα είπα εγώ. Εμάς σου είπα, δεν μας ενδιαφέρει ούτε ο Καρυπίδης, ούτε εμάς μας ενδιαφέρει μόνο ο Άρης. Μπράβο. Όλοι έρχονται και παρέρχονται, ο Άρης και εμείς εκεί θα είμαστε. Έτσι, έτσι, μάλιστα. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Μάλιστα. Και μίλες και πολλά τώρα, μην έχουμε... έχουμε άλλα. Μάλιστα. Έγινε. Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο του ΠΑΟΚ, ναι, ο Ντάνος σε φόρμα και στη Νέα Υόρκη. Ποιος? Ο Ντάνος, ναι, σε φόρμα και στη Νέα Υόρκη. Ποιος είναι Ντάνος? Το πιστόφυλλο της Εσπρέσο. Ποιος Ντάνος? Ο Ντάνος από το Survivor. Μεγάλε Ντάνο. Τι πήγε να κάνει στην Νέα Υόρκη? Κάνα εξτραδάκι και φωτογράφηση. Α, λέω μήπως έχει κανένα. Μήπως παίζει και. Οι νικητές, ας πούμε, των realities πηγαίνουν και παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια παγκόσμια. Έτσι, δεν θα πρέπει οι νικητές του κάθε survivor να συγκεντρώνονται και να δίνουν τις μάχες να βγάλουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Γιατί θα είμαι χθες εισχώρησαν, λέει, ήρθαν οι εισβολείς στο Nomads. Έγινε τελικά. Ναι, 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 παίχτες από τα προηγούμενα. Εντάξει, μία που το έκανα και μία ζάμπη. Δεν βλέπετε, δεν βλέπετε το, το Nomads. Έχουν μανούρες, έμαθα εκεί στα sites και στα κουσκουσιάρικα ότι. Πόσους λένε αυτούς που παρουσιαστέ? Ναι, ναι. Δεν τραβάει η ομάδα δεν στο Nomads. Δεν τραβάει. Πολύ κρίνια. Εντάξει, έχουμε το δικό μας το Ledger. Ledgers, φίλε. Το παλεύουμε. Παλεύω ο Ledgers. Να ανεβάσουμε την τέτοια. Έπρεπε να το δώσουν, να δώσει τα κλειδιά στο Ledger και, ναι, και να τον αφήσουν όμως να κάνει εκπομπή πως θα έπρεπε. Να σου βάζει μπρίζε. Παοκάριστε τσέ. Να παίξει κανένα τρόλι καλό τώρα εκεί. Βάλε εκεί. Άσε να τρέχουν αυτοί με στα δικά μας τα φτιάχνουν. Έτσι, κανονικό. Ανεβάσει τηλεφωνικές στο Nomads, μαγαλασκάρι και τέτοια. Έτσι θα έπρεπε να είναι να βγάζει, α πούμε. Πήρα να πω για το προηγούμενο για την άλλη ομάδα τι έκανε εκεί ο Σπαγιάρος, ναι, έτσι ο αυτός, ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρουν από διαχείριση. Εδώ στην Θεσσαλονίκη έχουμε την τεχνογνωσία. Πλέον η χώρα μας μετά και την νίκη του Ολυμπιακού βρίσκεται, λέει, μία ανάσα από την 13η θέση. Ήταν μεγάλη απώλεια το ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα για να ενισχύσει. Για να ενισχύσει. Έδωσε φέτος αρκετούς βαθμούς ο ΠΑΟΚ, έχει δώσει στην Ευρώπη, για να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδος. Και η χώρα μας βρίσκεται μία ανάσα με τον Στέφανο να αναπνέει στην κατάταξη της UEFA. Αν η Ελλάδα, λέει, φτάσει στην 13η θέση, τότε υπό προϋποθέσεις. Ναι. Ο πρωταθλητής θα μπορεί να παίζει το Champions League από την φάση των play-off. Αυτό είναι το διακύβευμα. Έχουν περάσει ανεπιστρεπτή τα χρόνια όπου έμπαινες έτσι στον όμιλο και έκανες τη ζωάρα σου. Πάει. Διότι υπάρχει ο κίνδυνος, ας πούμε, να ξεκινήσεις να παίζεις τρία προκριματικά ή μέχρι να φτάσεις όπως έκανε φέτος ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όχι δηλαδή, κάτι άλλο. Κατάλαβες τον Ολυμπιακό, θα δώσεις στο ΠΑΟΚ το Champions League να πεις βαθμούς. Μπορεί. Τι θα λέμε. Αυτό θα γίνει αν η ομάδα που κατακτήσει, βέβαια, το τρόπαιο της σεζόν 2019-2020, ναι, δεν έχει ανάγκη το εισιτήριο του κατόχου του Champions League, επειδή θα το έχει εξασφαλίσει μέσω εγχώριο πρωταθλήματος. Το εισιτήριο θα καταλήξει στη χώρα που βρίσκεται στην 13η θέση του UEFA Rank, δηλαδή εντάξει, καλά, υπό προϋποθέσεις. Ο στόχος της χώρας μας για φέτος είναι να μην πέσει κάτω από τη 15η θέση. Αυτή θα είναι η οδυνή η κατάσταση. Γιατί θα χαθεί το ένα εισιτήριο του Champions League. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Και το ένα του Europa League για τη σεζόν 20-21. Δηλαδή θα βγάζουμε. Πόσες βγάζουμε τώρα, 4 και 2, 6 ομάδες. Θα βγάζουμε 4. Θα επιστρέψουμε στην παλαιά συνθήκη. Σε περίπτωση που η Ελλάδα υποχωρήσει στην 15η θέση του πρωταθλήματος, τότε ο πρωταθλητής θα αρχίσει το ευρωπαϊκό ταξίδι από τον δεύτερο προκριματικό. Όπως ξεκίνησε δηλαδή φέτος ο ΠΑΟΚ, που δεν ήταν πρωταθλητής, και όχι από τον τρίτο που ξεκίνησε η ΑΕΚ, που έπαιξε διαδοχικά με Σέλτικ και με Βίντι και πέρασε στην επόμενη φάση. Καλημέρα στη γραμμούλα μας.
Καλημέρα και στους δύο. Καλώς το να. Γεια σου. Γεια σου Στέφανε, γεια σου. Στο κίτρινο μαύρο σήμερα λόγω επειδή όταν στα λέω εγώ ότι μόνο αριανοί παίρνουν σήμερα, δεν μ' ακούς. Όχι, κοίταξε να σου πω τώρα. Είναι ένα συγκεκριμένο, το έχεις παρατηρήσει και εσύ Μπάμπη και μάλιστα σε ευχαριστώ γιατί μια φορά του την είπες έτσι απ' έξω απ' έξω. Ο οποίος έχει δηλώσει και ότι φανατικός αντιαριανός, έτσι. Ναι. Αλλά επειδή είμαι υπεράνω, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ, ρε φίλε. Εντάξει, γιατί να με ασχοληθείς, μωρέ, αυτά έχουν και τη φάση τους. Τουλάχιστον σε εμάς... Είναι κάποιοι άνθρωποι που την καζούρα τη δέχονται, έτσι. Ναι. Είναι ναι. Κάποιοι άλλοι που βγαίνουν και το κάνουν με κακία. Εγώ νομίζω ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στην... Στο πρωινό μας χουλιαμά το κάνουν με ωραίο τρόπο. Και εγώ αυτό πιστεύω. Το απολαμβάνεις. Και ας μπορεί να υπάρχει και ένας. Είναι ένας συγκεκριμένος, μπάμπι μου, είναι ένας συγκεκριμένος ο οποίος χαλάει λίγο αυτό εδώ πέρα. Το πρατάρι του, εντάξει. Εντάξει, δεν το έχω παρατηρήσει προσωπικά τώρα. Θα τον ευρώ και θα τον ισιώσω. Αν εσύ φύγεσαι, ναι, νομίζω. Ναι, φύγομαι, εντάξει. Ναι, σε πειράζει κάπως, ρε παιδί μου, βρίσκεις μια κακή προαίρεση. Εγώ πάντως. Ναι, εγώ δεν έχω διακρίνει, βρε και κακή προαίρεση. Γίνονται όλα, ας πούμε, μέσα στα πλαίσια της ανεκτικότητας που έχουμε και το ευχαριστιόμαστε όλοι. Έχει. Τέλος πάντων, ναι. Να καταλάβουμε ότι όλα είναι θέμα σεβασμού, να πούμε. Ναι, εντάξει, οκ. Και μετά από εκεί πέρα θέλεις και τον αντίπαλο και. Αυτό. Επειδή το ψάξα χθες τώρα, η Ουγγαρία ξέρει ποια θέση είναι. Ποια. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, Ουγγαρία είναι, για να τη δούμε εδώ, ούτε καν φαίνεται, ξέρω πού την έχουν 33. Πω, ναι, όντως. Έχει μόλις μία εκπρόσωπο, ναι. Τη Βίντι. Αυτή είναι η εκπρόσωπος. Που είναι η ιστορική Φερετσβάρος, ναι. Πίσω από την Ουγγαρία, ας πούμε, σκέψου πάνω από την Ουγγαρία είναι το Λίχτενστάιν. Το Λίχτενστάιν. Φαντάσου. Και κάτω ακριβώς είναι η Πουγουδουμού. Μολδαβίες, Αλβανίες, μετά και ούτω καθεξής. Σωστό, σωστό, όχι. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Γεια σου, αγόρι. Στέφανε, ορίστε. Θέλω κάποια στιγμή off the record να πάρω κάτι αζημούθια από την πάρτι σου. Ναι. Εντάξει, να καλέσω μετά τις 8. Κάλεσε. Ναι. Αστρολόγοι, τι. Μετά τις 8 για ένα λεπτό σε θέλω. Ναι, εντάξει, ό,τι θέλεις. Ευχαριστώ πολύ. Τι αζημούθια, τι θα ανοίξατε στεροσκοπείο. Θα μάθω. Κάνουμε κανένα διαστημικό σταθμό. Ναι. Τηλεοσκόπια. Ξέρεις τι ανακάλυψα, Μπάμπη. Τι. Τα πρωτοσέλιδα του 2017, σαν σήμερα. Τι είχε σαν σήμερα. Εσπρέσο. Ναι. Τη σκότωσα, ήπια πρέσα και έπεσα για ύπνο. Μάλιστα. Αθηνικά τα πρωτοσέλιδα τι λέγανε σαν σήμερα. Θα πάω τώρα που το βρήκα τον κόλπο. Τι μπορεί να είχε, μάλιστα. 7 και 2 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα πάμε να κάνουμε την μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου. Επειδή εδώ συντονισμένοι να επιστρέψουμε δυναμική. Στο τελευταίο λόγο επειδή της εβδομάδος μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στη δεύτερη ώρα του λόγου επειδή στο Λίμπερο 107,4 231-0287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί βρισκόμαστε, αντωνομονόμαστε και ανταλλάσσουμε οτιδήποτε βλακεία μπορεί να βρει ο καθένας στα διαδίκτυα, θα τα δημοσιεύσουμε όλα. Καλημέρα στη γραμμούλα σας. Καλημέρα σας κύριε μου. Καλώς το να. Λοιπόν, το χθεσινό που είπε ο Υπουργός, πήγα το έκανα. Το έκανες. Το έκανα. Υπάρχει βιντεάκι. Βεβαίως. Έκανα αυτά που είπε. Ναι. Και αν δεν πιστεύει, υπάρχει και μία που γιόρταζε, είναι υπεύθυνος μέσα στην εκκλησία, στη Μηχανιώνα πήγε. Ναι, μάλιστα. Πήγε για κυλική, άμα δεν πιστεύει, μπορεί την έδωσε και το τηλέφωνο του Λίπερο και να αγγελική. Πάρει τηλέφωνο. Μάλιστα, ναι. Αγγελική, αφού βγει. Αφού γιόρταζε, πήγε μία και έκανε χρόνια πολλά. Ναι. Εσύ που γιόρταζε χθες με την Αγγελική, παστάκια ανταλλάξατε. Όχι, δεν ανταλλάξαμε. Εγώ έβαλα κεράκια που στην πήρα 4 κεράκια, ένα για εσάς, ναι. Ένα για ένα δικό μου άτομο από την Αθήνα, ναι. Ένα και ένα για το Σταμάτη να... Κάτσε ρε, κάτσε, για μας πήρες δηλαδή να μοιραστούμε ένα κερί στα δύο, όπως παλιά τα κεράκια στα δύο. Ζιβάρι ακόμα, πάρα από τα μικρά μωρέ, 20 λεπτά. Πόσο έχει το κερί τώρα, ποιο είναι το πιο φθηνό? Ελάχιστη κατανάλωση. Περίμενε να σου πω. Ναι. 50 λεπτά, 30 και 20. Α, 20 ένα πήγε κυρί. Τώρα. Ναι, 10 ναι 50, 10. 50 λεπτά. Ναι, ναι, είπαμε, ελάχιστη κατανάλωση, 20 λεπτά. Καλά είναι, καλά. Στο είναι. Πρώτο στασίδι πόσο πάει. Ναι, 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 πρώτο ναι, ναι, ναι. Καλά είναι, καλά είναι. Ναι. Αυτό ήθελα και ένα άλλο τώρα. Βεβαίως. Τι έχεις να πεις. Ένας φίλος δηλαδή πήγε, άκου τώρα να δεις τι έκανε. Κλέψανε ρε παιδί μου ένα χρηματοκιβώτιο, το πετάξανε, αυτός πάει και μαζεύει ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Κάνει, ξέρω εγώ.
Και αυτό επειδή ξέρεις είναι, πόσα είναι ρε Στέφανε μου, 100 κιλά είναι, είναι χρήμα περίπου. Το κυβότιο καλό. Ναι, 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 κάτω ναι, από 1,5 τόνο δεν έχει ένα καλό χρήμα το κυβότιο ρε. Μάλιστα. Πάκου τώρα να δεις, το πήρε, το βάλε με, το, με, το, με, τον αδερό, με το γιο του, ναι. Το βάλανε στην, στην παγκαζιέρα, το πάνε στο παλιατζή ναι. Και το πάει εκεί πέρα, το βλέπει ο παλιατζής, πάρ' το πίσω. Λέει γιατί, γιατί λέει μέσα έχει μπετό, δεν έχει σίδερο, ρε, 100 κιλά είναι. Όχι λέει, έχει, έχει μπετό μέσα. Πάλι δεν καταλαβαίνω. Τι μπετό ρε το λόρο, ρε. Πλάκα με κάνεις, ωραία έπαθε μια πλάκα ο άνθρωπος, ρε. Πήγα, του βρήκα, ρε, του κουβάλισα, ρε, του αυτό εδώ το πετάξανε, λέει. Και έπαθε τόση πλάκα, όχι δεν το πιστεύω, λέει. Κουβάλισα, λέει, έκανα, λέει, 30 χιλιόμετρα για το πάρκο. Δώρο αποκλειστικότητα σε κλήρωση, όποιος βρει τι εννοεί ο Φωτιάδης, δώρο τα εισιτήρια για το Στάνκο Μπρίτς με τον ΠΑΟ. Μάλλον αγωνιστικά, λέει. Περίμενα να σε πω, δύο εισιτήρια, άκου, μισό λεπτό. Μέσα, γύρω γύρω από το πλαίσιο βάζει τσιμέντο. Ποιο πλαίσιο, ποιο παλιά, δεν ξέρω τι. Όχι, στο τείχομα ρε παιδί μου το... Αισθάνονται ευτυχισμένοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ που έχει αλλάξει εντελώς η κουβέντα. Μάτα ρε εσύ ρε, μην πας να μπερδέψεις. Μην πας, και όντως έχει, ναι όντως, δηλαδή με πήρε τηλέφωνο, λέω τι έγινε ρε. Το πήγα στο παλιατζή και ο παλιατζής μόλις το είδε, λέει δεν έχει σίδερο γεμάτο αυτό μέσα. Δεν έχει σίδερο καρδιά σου να με κλείσει. Έχει πετώ για να με φυλακίσει. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Κάτσε, δεν τελειώσαμε. Τι, Τετάρτη θα τα πεις όλα, Τετάρτη αφού θα τα πεις. Α, εντάξει, εντάξει, έγινε. Το βρήκες, σε φιλούμε. Το βρήκες. Το κλείσε. Το βρήκες το κουμπιαλί. Το ξέχασα, αλλά αφού Τετάρτη έχουμε εδώ πέρα. Δύο διπλές προσκλήσεις για το Stanford Bridge, όποιος καταλάβει τι είπε ο Φωτιάδης. Και όλα τα έξοδα πληρωμένα. Όλα, όλα. Τίποτα και μπύρες στην pub και τα πάντα από εμάς. Κανονικότατα και fish and chips, ό,τι θέλει ο καθένας. Και μπύρες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, καμιά εξέλιξη έχουμε στο θέμα προπονητή του Άρεως, έχουμε καμιά, καμιά εξέλιξη, τίποτα. Λιωμένη ό,τι ξέρεις ξέρω. Ναι, τίποτα δεν έχουμε. Τίποτα ακόμη. Ακόμα, τίποτα. Τίποτα. Από Δευτέρα φαντάζομαι, Δευτέρα θα υπάρχει και όνομα, μετά το παιχνίδι φαντάζομαι. Ναι, ναι. Πιστεύω να έρθει κανένας προπονητής έτσι να μην είναι, να είναι λίγο ανοιχτομάτης ο προπονητής. Θέλουμε λίγο να τσαχπίνει κάτι τέτοιο θέλουμε, να λίγο να το κόφτει. Ναι, ανοιχτομάτης, να μην είναι σαν και αυτόν εδώ πέρα που κοιμόταν μάλλον. Να μην κοιμάται στον πάγκο από το ζάχαρο αυτός. Αυτά τώρα τα ονόματα που ακούγονται, τώρα καλύτερα να πάω εγώ στον πάγκο. Μήπως αυτό λέω. Μήπως αυτά τα ονόματα είναι για να θολώσουν τα νερά, λέω εγώ. Έχουμε τρίπλα. Ναι, για να στρέψουμε. Τώρα, όταν ακούω τώρα Παντελίδης και Πλούταρχος, τι να υποθέσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κανένας από αυτούς. Πολύ μπορώ να πάρουμε το φίλο μου τον κολλητό, τον Σάκη το Ρουβά. Μακάρι. Είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και τραγουδάει, θα πάρα να το δεις. Ο Σάκης. Ναι, ψάχνω το φίλο τον κολλητό που έχω, λέω άντερε, λέω να πάμε στο Σάκη, λέω ψήνομαι. Καλά, λέει, πάμε πρώτα στην πρόβα. Ναι. Πρέπει στην πρόβα και το παρασκήνιο. Αυτά είναι τα καθημερινά. Πάμε να ανοίξουν τα μάτια λίγο. Έτσι, σωστό, σωστό, μεγάλο Σάκης. Εντάξει, βέβαια, θα έρθω και εγώ. Άμα δεις το Θεό. Έχουμε μεγάλα προγράμματα τώρα, είναι και Σάκης, είναι και τι δεν έχει. Και Βύση είναι. Και Βύση. Ναι, βέβαια, η απόλυτη. Πήγα την είδα. Εντάξει, για το μαγαζί είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν χωράει η καρφίτσα, βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Νοείται, νοείται. Η Άννα είναι εξαιρετική τραγουδίστρια. Εξαιρετική, βεβαίως, βεβαίως. Συνεχίζει σε αυτό το στυλ, την πάει πολύ το pop τραγούδι. Όχι μόνο την πάει, κάνει 3,5-4 ώρες πρόγραμμα μόνη της. Μόνη της. Μόνη. Σάκη δεν έχω δει, θα πάω να δω Σάκη και θα κρίνω. Θα κρίνω. Μάλιστα. Έγινε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Όπως καταλάβατε, τσάω, μεγάλη ανάλυση για το χθεσινό μάτς. Τι να πεις. Θέλουμε να πούμε κάτι. Να πούμε αγωνιστικό ότι ο ΠΑΟΚ έκανε τη χειρότερη του εμφάνιση, θεωρώ, στην γενικότερα, στη σεζόν. Γιατί έκανε, δεν είναι ακόμα και τα τέσσερα που έφαγε από την Μπενφίκα, τουλάχιστον έκανε ευκαιρίες. Έκανε και στην Μπενφίκα δύο πέναλτι κιόλας. Και ήταν και Μπενφίκα και δύο πέναλτι χθες. Προσπαθώ να θυμηθώ ευκαιρία του ΠΑΟΚ. Τρανταχτή, έτσι να πει. Με το ζόρι ένα σου του Βέρμπλουμ στο δεύτερο ημίχρονο που λίγο μπορεί να είπε ένα αχ, λίγο αυτό, και το αριστερό σου. Αυτό. Προσπαθώ, αλλά βέβαια προσπαθώ να θυμηθώ και ευκαιρία και τη Βίντι. Δεν είναι ότι έπαιξε και σε βάλε μέσα στα καρέ και αυτό όχι, και σε πίεση. Βίντι έπαιξε αυτό που ήξερε, την κόντρα. Το μάτς ήταν για 0-0 εδώ που τα λέμε. Ήταν ένα κλασικό, πολύ μέτριο, ένα κακό 0-0. Τώρα τη βγήκε και τη Βίντι εκεί από λάθο. Τη βγήκε η φάση, γίνανε απανοτά λάθη για να μπορέσει ο Πάο.
και ένα σου τη Βίντι που το φάνηκε να είναι λίγο εύκολη η απόκριση του. Πώς το κάνει και ο Πασχαλάκης τώρα. Πολύ δύσκολο ήταν, έτσι πως το γύρισε. Πώς το έκανε το χέρι εκεί, το ξύσε το. Με ανάποδη ροή. Τι πως είναι μακριχέρης ο Πασχαλάκης. Τα έχει κάτι τέτοια έτσι περίεργα. Το σώμα, μπορεί να γυρίσει το σώμα, ας πούμε, κόντρα στην φορά τη μπάλα. Πώς είναι η τύχη τώρα, δες τώρα. 9/10 του 2017. Ναι. Ακριβώς πέρσι ένα χρόνο πριν. Ναι. Sport Time. Λέει τώρα, στείλτε τους διακοπές. Και τι έχει για εξώφυλλο αυτό, στείλτε τους διακοπές. Δεν έχει τον ΠΑΟΚ. Όχι, τον Ολυμπιακό. Που πάει ο Σκίπε μέσα στην Κροατία. Α, να πάρει, ξέρεις, γιατί πρόκληση στο Μουντιάλ. Παίζαμε. Ναι, ρε, τότε παίζαμε με τους Κροάτες. Οι Κροάτες πήγαν τελικό Μουντιάλ. Στείλτε τους διακοπές. Με τους χειρότερη εκτέλεση που είχαμε να κάνουμε. Ναι. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ καθόλου καλός. Ο κόσμος προβληματισμένος. Εντάξει, δεν είχε. Δεν είχε και τις βοήθειες. Ο Βιερίνια μένει έξω για 3 εβδομάδες. Είναι καλό το θεματάκι είναι... του. Σοβαρό είναι το. Καλό. Ναι. Φάνηκε κιόλας πάρα πολύ χθες η έλλειψη του Βιερίνια. Δεν είχε τα ανεβάσματα. Ο Τόσκα δεν. Δημιουργικά, ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Επειδή έπαιζε Βιερίνια και Μαουρίτσιο από εκεί την πλευρά, φτιάχνανε παιχνίδι. Τώρα που λείπουν και οι δύο φαίνεται. Ο Κάνιας γιατί δεν έπαιξε, τα πλαίσια του rotation, να φανταστώ. Τα έχει παίξει κόλλα τα μάτια. Δεν έχει ξεπεράσει. Αυτό ο Πάο για αυτό που γκρινιάζει ο Παοξής και δεν ξέρει τι λείπει. Λείπουν αυτά δύο χαφ καλά. Λείπουν δύο χαφ το σύνδεσμο. Λέμε Βέρμπουν, λέμε τέτοιο, αλλά είναι υπερεκτιμημένοι αυτοί. Ο χαφ πρέπει να είναι γρήγορο. Αν δεν ξέρει μπάλα. Τουλάχιστον να είναι πολύ γρήγορος και χρειάζεται αθλητής χαφ για το transition το πάνω κάτω. Τώρα αυτός ο Σαχόφ, ο Κάνιας, ο Βέρμπλ το πάνω κάτω. Δημιουργικά δεν είχε κιόλας χθες ο ΠΑΟΚ εμπνεύσεις, δεν είχε προσεγγίσεις. Ο Πρίγιοβιτς δεν τροφοδοτήθηκε καθόλου, δεν πέρασε παλιά. Αν ο Άρντ ένα μπίσβαρ θα σε πει. Μα δεν παίζουν όμως. Αλλά το πάνω κάτω είναι να αποσπάσει και την προσοχή των Ολλανδών. Τα χαφ σε πατάνε η περιοχή, δηλαδή έχουν φυσικές αντοχές και άμπαλα να είναι, απασχολούν αμυντικούς. Βέβαια θα μου πει κανείς ότι να, παίξανε και ο Βιερίνια, λέω. Έπαιξε και ο Μπίσεσβαρ, έπαιξε και ο Βουάρντα. Και το Άγκμπομ, λέει. Ο Μπίσεσβαρ χθες πρώτη φορά τον είδε να κάνει σε τριζαβαντία. Στο πουθενά η μπάλα. Στο πουθενά, πουθενά. Σε φάουλ ή κόρνερ, φάουλ. Ναι. Κατευθείαν out. Ναι, για ναι. Επίσης βαρύ, δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Ναι, πρώτη φορά το στοίχημα το. Τέλος πάντων, ήταν όλη η ομάδα συνολικά σε κακή μέρα. Δεν υπήρχε ψυχολογία, δεν υπήρχε το ένα, δεν υπήρχε το άλλο. Φαίνεται λοιπόν πως ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να την γυρίσει. Φαινόταν τα παιδιά. Ήθελα να παίξω, να δεν του βγει τίποτα. Δεν έχει φαινόταν ότι το θέλανε το μάτσο. Καλά, σίγουρα προσπαθήσει. Γιατί η Βίντι δεν είναι και αμάκετη και πώς, βέβαια αποτελεσματική. Έδειξε. Άλλο φίλε, εντάξει, έδειξε να μην τον αδικούμε τον άλλον. Έπαιξε μια άμυνα ορχήστρα. Έδειξε τελικά. Χωρίς να πέφτει στα τάκλιν, χώρους κάλυπτε, δεν μάρκαρε κουτουρού. Σωστός. Όταν σε παίρνει και δύο μάτσε μέσα έξω. Με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορεί να πει ότι έλα βρε τώρα βρε πια Βίντι και ποιοι Ούγγροι και πλάκα πια είναι οι πέντε κόντρε του που έπρεπε να κάνει τι έκανε, απλά δεν. Είχαν τελικές. Δηλαδή, πήγαν στο χέρι του Πασχαλάκη, τη δεύτερη φορά δεν την έσπασε στον άλλον. Πήγε δυο σούτ στα πουλιά, αυτό ήταν. Δηλαδή, άλλο ένα μπορούσε να βάλει στην κόντρα. Τα πράγματα πλέον δυσκολεύουν για το δικέφαλο, ο οποίος μάλλον αποχαιρετά. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν εξαιρετικές. Όχι ότι δεν έχει ελπίδες, αλλά πρέπει να γίνουν εξαιρετικοί συνδυασμοί. Όχι μόνο δεν εξαρτάται και πρέπει να γίνουν. Γιατί σου λέω ότι μπορεί να πάρει. Τι, πάρει Τσέλσι. Πάρε, ναι. Πάρε και πάτε. Πάρε, αλλά άμα κερδίσει δύο παιχνίδια η Βίντι, τελείωσε. Τζάμπα το Στάνφορντ. Δηλαδή να πάρεις διπλό μέσα στο τέτοιο, να πάρεις και στην Πάντε Μπορισόφ, ας πούμε, διπλό και να αποκλειστείς. Κανονικότατα. Το καλύτερο δυνατό σενάριο αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ είναι να κερδίσει η Πάντε την Βίντι στη Λευκορωσία. Ναι. Που δεν είναι απίθανο καθόλου. Όχι, εντάξει, καθόλου. Okay, γιατί και η Μπάτε Μπορισόβ διεκδικεί την πρόκληση ακριβώς όπως και ο ΠΑΟΚ. Τις όποιες ελπίδες. Δηλαδή θέλει να τις εξαντλήσει. Γιατί η Μπάτε έχει παίξει και τα δύο παιχνίδια με την Τζέλσι, την έχει φύγει. Οπότε σου λέει ρε παιδί μου, κερδίζω τη Βίντι και έρχομαι στην Τούμπα να παίξω το μάτς. Το έχω την τύχη στα χέρια, στα πόδια μου. Έρχομαι να το πάρω, ας πούμε, το παιχνίδι. Είναι να κερδίσει η Μπάτε τη Βίντι στη Λευκορωσία την επόμενη αγωνιστική και με δεδομένο ότι η ομάδα του Λουτσέσκου δύσκολα λέει θα αποσπάσει βαθμό ή βαθμούς κοντά στην Τζέλσι στο Λονδίνο, ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να πάρει την πρόκριση σε τριπλή ισοβαθμία αν κερδίσει την Πάντε στην Τούμπα την τελευταία αγωνιστική. Με την προϋπόθεση. Ναι. Με την προϋπόθεση βέβαια να χάσει η Βίντι από την Τσέλσι. Ναι. Και φυσικά. Δηλαδή, να πάει. Ναι, να έχουμε δηλαδή μια τριπλή ισοβαθμία. Και να χάσει και τα δύο παιχνίδια η Βίντι ουσιαστικά. Ναι. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Και να έχουμε μια τριπλή ισοβαθμία στους 6 βαθμούς. Αυτό είναι το πιο ιδανικό και ρεαλιστικό τροποντινά σενάριο που θέλει την Πάντε να δίνει τα πάντα για να προκριθεί.
δηλαδή το χειρότερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν εξαρτάσαι όχι καθόλου, εξαρτάσαι από όλους. Θες η Chelsea να κερδίσει, θες η Βίντι να χάσει, θες η Μπάτε πάλι να κερδίσει, αλλά μετά να χάσει το ένα το άλλο. Και εσύ μόνο να κερδίσει. Ναι, και εσύ φυσικά. Όχι μόνο να κερδίσει, όχι και να χάσει από την Chelsea, είπαμε. Αν η Βίντι δεν πάρει κανένα βαθμό, ο Πάοκ έχει την τύχη στα χέρια του με μία νίκη. Στάνφορντ Μπριτζ διπλό έχει. Έτσι κάνει. Υπολόγισε το αυτό. Λες να του γίνει τώρα όλο αυτό και να του πάει το παιχνίδι. Τελευταία αγωνιστική παίζει η Βίντι με την Τσέλσι. Ναι. Τελευταία αγωνιστική. Και η Τσέλσι δείχνει ότι δεν έπρεπε χάρη. Ο Πάοκ να παίζει τελευταία αγωνιστική με την Τσέλσι. Δεν, εγώ πάντως επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει περίπτωση τώρα η Τσέλσι να χαλαρώσει, να κάνει να ράνε. Για πάρε και τον πάγκο τη Τσέλσι. Ναι, δεν θέλουν να παίξουν. Δηλαδή θα είναι ο πάγκο τη Τσέλσι που έχει λίγα τα παιχνίδια. Θα του βάλει μέσα να παίξουν ο προπονητής. Και να παίξουν μαλακούρα. Ναι, ναι. Και να παίξουν μαλακούρα. Μετά άντε να ξαναπαίξεις. Όταν σου λέει σου δίνω τις ευκαιρίες και δεν με δικαιώνεις και αυτά. Και Ευρώπη. Κανονικότατα, κανονικότατα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Πάρα πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Πάρα πολύ. Και μετά από αυτά τα σενάρια ήρθαν οι μέλισσες. Ναι. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες. Έτσι. Μετά από αυτό το σενάριο. Είπαμε, σήμερα είναι τα γενέθλια της Ελένης Χατζιαργύρη. Γι' αυτό εξετάζουμε σενάρια. Αμάρτησα για το παιδί μου. Αμάρτησα για το παιδί μου. Κανονικά. Ερίκος Μπριόλας, Κατερίνα Βασιλάκου. Ερίκος Μπριόλας. Ερίκος Μπριόλας, Κατερίνα Βασιλάκου. Θα μπουν όλοι μέσα. Λοιπόν, θέλω να κάνω καταγγελία στο λόγο, επειδή αυτή είναι η πιο σοβαρή εκπομπή που υπάρχει. Εννοείται. Να τα ακούτε αυτά, και να τα λέτε. Κάνω, η εκπομπή θα γίνει καταγγελία στο τέλος, να το ξέρετε. Και θα δουλεύετε. Καταγγελίες θα γίνονται μόνιμα. Μόνο. Το έχω ξαναπεί, ο ειδωλό μου είναι ο Μάνος Τσιλιμίδης, το θυμάσαι. Όχι, δεν με έρχεται τώρα, Μπαμπή. Λοιπόν, Τσιλιμίδης ήταν. Κάνει χρόνια εκπομπή στο νυχτερινό ραδιόφωνο των Αθηνών και στην ΕΡΑ και στο Sport FM και στο Real και στα λοιπά. Τώρα νομίζω είναι Σαββατοκύριακο. Ήταν παλαιά στο Alter πρωινά. 10, 12, 11 που έπαιρνε τηλέφωνο και στοϊκά στις υπηρεσίες και ο κοπάνος. Θα τον φέρω, κάτι θυμάμαι. Αυτό και έπαιρνε τηλέφωνο στοϊκά, ας πούμε, και του κάνα καταγγελίες ο κόσμος και έπαιρνε και τους έβριζε. Τους κανονικά, έσχυζε. Ναι, γιατί αυτό δεν έκανε στο παράβολο και το έτσι και τους Τσιλιμίδης από Άλτερ. Εγώ θέλω τέτοιο. Ναι, πιο δυνατό και από υπουργό. Πιο δυνατό και από το υπουργό. Υπουργό να έπαιρνε στην υπηρεσία δεν έκανε τίποτα. Τσιλιμίδης τα κανόνιζε όλα. Αυτό θέλουμε να γίνει. Τα καθάριζε όλα. Μήπως λες αυτόν είναι το που έπαιζε και ροκ μουσική, είναι τον μπλουζιστά. Όχι, αυτός ήταν ο χπες το, που πήγαινε στις λαϊκές. Ναι, κατάλαβα ποιο λες. Όχι, δεν ήταν, αυτός είναι τώρα στο ποτάμι, εκπρόσωπος τύπου. Είναι και βουλευτής, νομίζω, αυτόν που λες. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Όχι. Μοιάζει με αυτόν. Δεν είναι ο. Όχι. Εσύ λες τον Νίκο Τσαμτσίκα. Ο μπλουζέστας, σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας, Νίκο Τσαμτσίκα. Νίκο Τσαμτσίκα. Έτσι. Λοιπόν, κάνω την καταγγελία. Βεβαίως. Θα καταλάβει πιο πολύ λίγο ο Στέφανος. Το κατάλαβα από την αρχή. Χθες κάνω μια παρέμβαση στο Βέλος εκεί πέρα. Μεσημεριάτικη, πρώτη φορά μεσημεριάτικη, γιατί έλειπε ο Ναζιανζινός. Έλειπε ο Ναζιανζινός. Όπως κατάλαβε. Εγώ έχω μια δουλειά. Ναι, και καταγγέλλω το εξής. Στέφανε, με πήρε μετά και με κορόιδεψε, ξέρεις. Ποιος, ρε? Ενώ ο Ναζιανζινός. Άι στο καλό. Ναι. Και πιστεύω, θα σου πω τώρα γιατί. Ναι, έγινε αυτό μετά, γέλασε το Βέλος. Γελάει, κατάλαβε. Επειδή εγώ δεν παίρνω στον Ναζιανζινό, δεν παίρνω εγώ. Ναι. Και τώρα πώς θα το συνδυάσω αυτό. Πιστεύω ότι αυτό είναι και δάχτυλο Φωτιάδη μέσα και θέλω να το εξερευνήσεις. Θα το μάθω. Το ρεπορτάζ ήδη το έχω μάθει σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βγήκε πασοκοψυχίαση από μέσα και λέω. Άρα είναι και δάχτυλο Φωτιάδη. Για να τον απαντήσω σε αυτά που είπε προηγουμένως, όσο η εκκλησία και να πάει, δεν του φεύγει αυτό μέσα από την ψυχή. Πάντα δεν φεύγει. Είναι βαθιά ριζωμένος ο ιός μέσα, το μικρόβιο, δεν υπάρχει. Ναι, πως έλεγε παλιά ένα τραγούδι, βαθιά ριζωμένη αριανή ιδέα. Αριανή ιδέα, βαθιά ριζωμένη. Ένα παλαιό ύμνο, έτσι ακριβώς. Οπότε εγώ πιστεύω ότι μετάνιες ήταν παπάς που είπε ο Φωτιάδης. Παπάς. Παπάς τελείως, και να σου πω και κάτι. Και θα περάσει αυτά που σας είπε για τα κεράκια και τις λαμπάδες. Ναι. Από τα γραφεία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό, θα περάσει να πάρει και τα λεφτά. Εγώ έτσι πιστεύω. Με τιμολόγια. Ναι. Θα τα πάρει πίσω τα λεφτά, Στέφανε. Εγώ πιστεύω ότι έχει κόψει 1,75 το ευρώ τιμολόγιο. Δεν υπάρχει περίπτωση για 4 κιλιά. Τέτοιος είναι. Ναι. Μάλιστα. 1,75, αλλά θα πάρει 3, ξέρεις. Στο γύρισμα θα πάρει 3 αυτός. Θα βάλει και τα αντίδωρα μέσα αυτός. Πάντως αυτό που.
Αυτό που σου είπα, Στέφανε, είναι αλήθεια. Έβγαλε κακοψυχία κατευθείαν. Απευθείαν σου λέω. Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα. Ναι. Και πρέπει να ακούει το Βέλος τώρα, πρέπει να ακούει γιατί πάει για δουλειά. Θα ακούει, θα του το πω και αυτού. Θα του το πω. Στάνταρ, ακούει, ξέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καταγγελίες μου. Να καλά. Αφού τα καταλάβατε, τα βρήκατε. Ακούτε Λίμπερο, είδατε μια εκπομπή, κάνετε τις καταγγελίες σας εδώ. Και καταγγελίες και είναι μια εκπομπή συνεχώς το όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και ο Μπάμπης θα κάνει το εκτελεστικό όργανο, θα παίρνει τα ΙΚΑ. Ναι, καθένας έχει μια διαφορετική ατζέντα. Αυτό απολαμβάνω στην εκπομπή. Ανεξαρτήτου θεματολογίας, ο καθένας μπορεί να επέμβει και να συζητήσει για το οτιδήποτε. Αυτός είναι ο πλουραλισμός και η πολυποικιλότητα, η βιοποικιλότητα αυτής εδώ της εκπομπής. Καλημέρα στη γραμμούλα σας. Καλημέρα ξανά. Μια διευκρίνηση βεβαίως για τον Μάνο Τσιλιμίδη. Ναι. Επειδή έχω φίλο ηχολήπτη σε σταθμό που δούλευε. Ναι. Όταν άλλαξε σταθμό και πήγε σε καινούριο και το βάλανε βράδυ, ναι, και έπρεπε να αποκτήσει κοινό, ναι, κρατούσε τα τηλέφωνα και παίρνε τους γέρους κατά τη μία η ώρα της. Κανονικά. Και τι θέλατε να μας πείτε, κύριε Γιάννη? Ναι. Ο κύριος Γιάννης. Λοιπόν, και για το παλικάρι, εύχομαι να είμαι εγώ αντιπαθητικός ο Αντιαργιανός. Γιατί νομίζεις? Κάτσε, ρε, γιατί νομίζεις ότι. Νομίζω, ρε, εσύ να σε φωτογράφησε. Και να μην μου κλέβει τον τίτλο κανένα. Ως καθηγητή τη Θήρα 4. Εύχομαι, λέει. Αυτό χάρηκε. Δεν μοιάστηκε. Χάρηκε. Εντάξει, και εσύ θα είσαι τότε. Τον άρεσε, τον άρεσε. Εγώ θα είμαι. Έτσι έγινε. Είσαι ο αγαπημένο μου κράτη. Τσαου, τσαου, τσαου. Χάρηκε. Αυτό βγαίνει και δηλώνει. Αντιαργιανό και τέτοια και αυτά και ιστορίε. Αυτό είναι το λόγο επειδή, κυρίε και κύριοι. Όσον αφορά τα σενάρια τη πρόκριση, ποια είναι τα κριτήρια ισοβαθμία για να ξέρει ο κόσμο να παίρνει τα κομπιουτεράκια. Είναι η βαθμή. Α, γιατί χθε λέγαμε αλλαντάλλον. Ναι. Λέγαμε ότι μπορεί να ισχύει το goal average, ας πούμε. Ισχύει. Όχι, όχι. Άντε. Νούμερο ένα, οι βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια. Άρα, πάω σε περίπτωση βαθμίας με την VD, δεν αυτό. Τέτοιο τελείωσε στα μεταξύ τους. Η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια. Η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους παιχνίδια. Τα εκτός έδρας στα μεταξύ τους παιχνίδια. Άρα, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα μεταξύ των. Άρα, είμαστε δύσκολα, φίλε. Πάω VD, ξέχνατο. Γι' αυτό η τριπλή ισοβαθμία ευνοεί τον Πάοκ, διότι θα υπερισχύει έναντι τη Μπορίσο. Βίντι, Μπορισόφ θα μοιράζονται αυτά ιστορίες. Η Μπορισόφ κέρδισε τη Βίντι εν τω μεταξύ. Την κέρδισε μέσα στην Ουγγαρία, δεν κάνω λάθος. Ναι, όλοι εκτός έχουν λέει. Όλοι εκτός. Ο χαμός γίνεται. Αν υπάρξει λύση ισοβαθμία μεταξύ τριών ή περισσότερων ομάδων, δημιουργείται ξεχωριστός όμιλος και ισχύουν τα εξής. Η βαθμή στα μεταξύ τους παιχνίδια, η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια, η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους παιχνίδια, τα εκτός στα μεταξύ τους παιχνίδια. Λίγο πολύ όσο και τα. Μπάχαλο. Ναι, ναι, εντάξει. Όσο και τα δρόμενα στα διπλά. Όργια κάνουν οι Bucks στο NBA. Βρισκόμαστε στην τέταρτη περίοδο, δεύτερο λεπτό. 85-110. Γιάννης! 85-110 βρέθηκαν να κερδίσουν σε κάποια φάση και με πάνω από 20 πόντους, γύρω στους 23, έτσι που παρακολουθούσα το. Τι έπαθε ο Στεφανάκης, ο Στεφανάκη, ναι, γιατί δεν βγαίνει ο αγώνα στο τηλέφωνο. Τι έπαθε ο Τουραντάκος. Θα το προλάβουμε. Τι έπαθε ο Τουραντάκος. Θα το προλάβουμε. Ίσως και να το προλάβουμε εκεί 8-1, 8-2 το τελικό του. Για χτύπα το διευθυντή ένα τηλέφωνο να βγει να τοποθετηθεί. Είπαμε ότι στα Ελλάδια θα πάνε πάρα πολύ καλά και. Θα δείξουν τα δόντια τους. Εμείς θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα, καθώς φτάσαμε στις 7:30. Συντονισμένοι εδώ για το δυναμικό του ντομαράζης εκπομπής. Α, τι έχουμε και. Ρε, με αυτά τι? Και με αυτά με τις Ευρώπες. Τι? Ξεχάσαμε ότι έχουμε και Super League, δηλαδή. Και, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, ρε. Έλα, μωρέ, τώρα ποιος. Ευρώπη, ρε. Κανείς δεν ασχολείται με την Ευρώπη. Δεν είπαν χθες οι φίλοι του ΠΑΟΚ ότι. Α, ναι, έχω, ναι, ότι συγγνώμη, δεν γίνεται τρία καρπούζια σε μία μασχάλη. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα. Μόνο το πρωτάθλημα. Θα δώσουμε προφητείες. Σε παρακαλώ. Εννοείται. Το ξέχασα, άρα νόμιζα ότι δεν έχουμε τίποτα. Θα γράψω χαρτί και θα βάλουμε προγνωστικά. Χαρτί και καλαμάρι. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο. Επειδή στο Λίμπερο 107,4, στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας, 7:40 πρώτα λεπτά, καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα. Καλημερίζουμε τη γραμμούλα μας, αν μας ακούει. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Για άλλη μέρα από την πήρα έτσι να κάνω τα παραπονά μου, δηλαδή. Βεβαίως. Πρωί-πρωί, γιατί. Όχι σε εσένα, στον κύριο Χαραλάμπη εκεί στο Αράο, δηλαδή. Α, ναι. Γιατί μας θυμίπει και με πήγανε, δηλαδή. Γιατί εγώ θυμάμαι το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, που έκανε το γύφτικο σκερπάνι και μοίραζε χιλιάρια συστοιχήματα. Ναι. Και σήμερα έτσι να μας λέει. Σήμερα, όχι, είμαι μαζί με τις ελληνικές ομάδες και τέτοια, αλλά σήμερα λίγο
γέλα στο χυλάκι. Γέλατε, ναι. Ναι, αλλά θυμάμαι εκεί στο σούπερ μάρκετ που ο Ελβετός του έλεγε να βάλουμε στοίχημα και έβγαζε το πορτοφόλι και το πέταγε εκεί το πέρα. Το διευθυντή, θα τον κάνω εγώ το διευθυντή. Το διευθυντή. Τέτοια, ναι. δηλαδή. Αλλά κοίταξε, το καλοκαίρι έπαιζε και ΠΑΟΚ Βασιλεία, από την Ελλάδα Ελβετία, εκεί ίσως να ήταν λίγο, αλλά σήμερα με την Ουγγαρία ήταν ουδέτερος. Ναι, αλλά λίγο που το κάναμε, ας πούμε, και περήφανο εκεί πέρα που είναι, να μην τα ξεχνάμε. Εντάξει. Μαγικός χαράω, αγαπημένος. Να είσαι καλά. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα. Έλα ρε. Τι έκανες? Καλά είμαστε, εσύ? Πού είσαι? Πάει πάνω. Καλά. Εδώ είμαι. Πού εδώ? Είμαι προς Άγιο Όρος. Σε Άγιο Όρος, μάλιστα. Σε ποια μονή σε συναντάμε σήμερα? Η Βύρον ήμουνα, εχθές. Η Βύρον χθες, σήμερα? Σήμερα βγαίνω. Σήμερα βγαίνω, λες και θα παίρνεις άδεια, τι βγαίνω? Έχεις έξοδο υπηρεσιακό, τι? Ναι, Τρίτη θα είμαι να σας δω από ωραία, κοντά. Τρίτη από κοντά, Παφούλιας, Τετάρτη Φωτιάδης, τι έγινε, επόμενη εβδομάδα, άντε να τελειώνουν. Είδες ότι δεν παίζει, δεν έχει ποδόσφαιρο. Είδες. Θα ζήσουμε μαγικές στιγμές, μάλιστα. Να βγούμε ζωντανά. Ζωντανά, εδώ το δίνουμε και από τώρα στον κόσμο, κάνουμε τρέιλερ για να ξέρει. Δυστυχώς δεν βρήκα κλασέ, δυστυχώς. Θα χωρίσω λιγάκι. Θα με στεναχωρήσεις. Μόλις είπα ότι δεν θα σου το πληρώσω, δεν βρήκες κρασί. Θα το αγόρασα κι εγώ. Έτσι, σωστό και αυτό. Τι πρωινά έχουμε σήμερα να μεταδώσουμε στον κόσμο, έτσι να το δώσουμε. Χθες είχαμε οροφάγητο. Σήμερα δεν είχε τσάι το πρωί. Ναι, χθες τι είχε. Ορίστε. Χθες τι είχε. Εχθές το απόγευμα είχα. Ναι. Είχε χυλοπίτε με σάλτσα, σιράκι, τριμμένο. Ναι. Ωραία, μάγκα μου. Είναι κανονικό. Ναι. Είχε... Χυλοπίτες, ωραία. Σπανακοτυρόπιτα. Ωραία, φίλε. Φαντάζομαι. Είχε μαρούλι, κρασί. Ναι. Άστα να πάνε, μάλιστα. Ωραία. Τι κάνεις εσύ, πως? Καλά είμαστε. Να, εδώ, έχασε ο ΠΑΟΚ, τέλειωσε. Αντίο ζωή. Έχασε. Δεν πειράζει, και την τυρόπιτα μαζί. Έτσι. Να σε καλά, Παφούλια μου, την Τρίτη. Εδώ, με το λαό σου. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μας περίμενε. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε αυτή, καλημέρα. Στην επόμενη. Καλώ το να. Τι λέει? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Καλά κι εγώ. Χαιρόμαστε. Τι έπιασε το στοίχημα, εσύ? Με στεναχωρείτε. Με στεναχωρούμε γιατί? Δεν είπατε τη μεταδόση του Σαββατοκύριακου. Δεν προλάβαμε κιόλα σήμερα. Θα πούμε. Ναι. Θα γράψει στοίχημα, θα σε δώσω. Θα δώσουμε και τα προγνωστικά, αν προλάβουμε, βεβαίω και γιατί. Όντως... Προγνωστικά, να σα πω για προγνωστικά. Έτσι. Αναρωτιόμασταν τελικά. Θέλω να παίξω τον Ατρόμητο ΑΕΚ. ΑΕΚ Ατρόμητο, μάλλον. Αλλά φοβάμαι τη Διευθυνσία. Δύσκολα θα κερδίσει, ΑΕΚ, δεν υπάρχει περίπτωση. Χίλες, εντάξει, θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Εγώ θα το παίξω διπλό για παράδειγμα. Καλά θα κάνεις. Παίξω και διπλό. Εδώ θα τα δώσουμε όλα. Κανονικότατα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ σήμερα. Σήμερα στις 9 η ώρα έχει Euroliga, κανονικότατα. Πριν το παιχνίδι, λέει, πήγανε για πεντικιούρ ο Γκος με τον Τουπάν. Σε παρακαλώ. Για να χαλαρώσουν οι δύο παίχτες του Ολυμπιακού. Βεβαίως. Έχουμε και ρεπορτάζ. Ναι. Για να χαλαρώσει, πας πεντικιούρ. Έχεις κάνει πεντικιούρ. Όχι. Φανταστικό. Σοβαρά. Φανταστικό. Αύριο έχει το Boca Juniors. Όπως έχει πει και ο Ασλαμάς, κάνει τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Όχι, είναι το πεντικιούρ, είναι συγκλονιστικό. Το σύστημα να πει. Τώρα που είπε, πήρε τα δικαιώματα το Open, του Σαββίδι το κανάλι. Ναι, θα το δείξει. Στη συνέχεια δεν γινόταν να μην το δείξει αυτό το μάτσο. Δεν γίνεται. Και Σάββατο βράδυ μια χαρά. Σούπερ κλασικό. Το ανοιχτό κανάλι θα την ανοιχτή έρθει. Έτσι, προσφέρει έργο στον κόσμο, κοινοφελέ έργο. Ειλικρινά συγχαρητήρια δηλαδή για αυτή που τα παίρνει. Σοβαρά τώρα. 9-11 κιόλα μια χαρά βλέπει το ματσά και βγαίνει έξω κιόλα. Ταμάμ είναι, ταμάμ. Και αυτό και στι 24 του μηνό τύπου. Ναι. Θα έχουμε και αύριο σούπερ. Γιατί το Σάββατο είναι πολύ φτωχό. Έχει το ίδιο, την ίδια ώρα. Καλό μάτσο, 9 ώρα. Έχει Dortmund Bayern. Τι έχει? Έχει Manchester City, Manchester United. Έχει Dortmund Bayern. Αν μου βρει κάποιον που θα κάτσει να δει Dortmund Bayern τώρα Σάββατο βράδυ, έλα, σε παρακαλώ τώρα. Έχει τώρα μερικού που είναι στοιχηματικά. Αν μου βρει να παίξει, θα κάτσει. Κάτσε το στοιχηματικό. Μπορώ να παίξω, α πούμε, και ΑΣ παπάδε πάω κουπολίχνη. Θα κάτσω να το δω άμα ποντάρω. Μόνο Μπόκα River υπάρχει. Αυτό τελείωσε.
Κανονικό και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό την. Ναι, την Κυριακή. Και τρώμε το ΑΕΚ 3 η ώρα, τέλος πάντων, ποιος θα κάτσει το δει. City United, θα κάτσει το δει μόνο. City United τι ώρα παίζουνε. Όπα, δεν είναι και αυτό ρε φίλε. Δεν πρόλαβα το δω. Κυριακή παίζουν όλα. Κυριακή είναι το City United. Όλα. Για Σάββατο λέμε. Σάββατο δεν έχει άλλο. Δεν έχει τίποτα. Τελειώσαμε. Να σε καλά, Κρισμού. Άντε καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν περιμένει η γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι της υπομονής, περιμένω. Έτσι, έτσι, σου άνθρωπος μας. Καλό παιδί. Τι, ναι. γίνεται στο τέτοιο, όργια, 100-128 στο 1 λεπτό της τέταρτης περίοδου. Γιάννης. Οι Bucks τους Warriors. Πω, 30 πόντους στο κεφάλι. Πάνε σπασίτο. Πάνε να σπάσει το ρεκόρ του Πάγκο επί του Άρη 35 πόντους διαφορά. Λέω εγώ τώρα. Ναι, μια φορά πήγα μπασκετάκι, γι' αυτό. Ούτε μια φορά δεν κάθισα να δω μπασκετ. Εντάξει. Είναι ωραίο. Είναι διασκεδαστικό, είναι διασκεδαστικό. Έχει τη φάση του. Είναι ωραίο. Λοιπόν, είπες ποιος θα κάτσει να δει Dortmund Bayern. Ναι, αυτός που θέλει να δει το ποδόσφαιρο σε πραγματική διάσταση. Είναι την ίδια ώρα με τον Boca River. 9 η ώρα, ναι. Περίπου την ίδια. Γι' αυτό σου λέω, επειδή είναι την ίδια ώρα με τον Boca River. Ποιος θα κάτσει στην Ελλάδα να το δει αυτό. Ποιος θα κάτσει να δει, ας πούμε, το ΠΑΟΚ Πανετολικός τώρα. Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω σε σύγκριση. Dortmund Bayern με Boca River. Ποιο διαλέγεις από τα δύο για να δεις? Εντάξει, εγώ προσωπικά Boca διαλέγω. Όλοι. Εντάξει, και τα δύο. Αλλά εκεί την ώρα θα αποφασίσεις. Εγώ θα δω το γερμανικό πάνω. Γερμανικό. Στο άλλο θα δαγκώνουνε, θα έχει τάκλιν. Κουνιάδος έκαψε το σπίτι του. Στη στρατόσφαιρα θα έχει τάκλιν. Το τι έχει να γίνει εκεί. Λοιπόν, για χθες. Ναι. Για χθες. Είχες πει 0-1 νομίζω. Είχα πει. 0-2 μπορεί να πει. Μπορεί και 0-1 μετά, τέλος πάντων. Είπες 0-1-0-2. Και είπες εσύ ότι θα παίξεις το αντίθετο και δικαιώθηκες. Μπράβο. Μοιράσα εκατομμύρια. Ναι. Επειδή καμία ελληνική, το έχω ξαναπεί 100.000 φορές, καμία ελληνική ομάδα δεν μπορεί να υποτιμήσει ευρωπαϊκή ομάδα. Ισχύει. Εκτός άμα είναι από Μάλτα, από Λουξεμβούργο, από τέτοια. Που εκεί το ποδόσφαιρο είναι τέρμα αεροσταθμικό. Θα σου θυμίσω ότι ο Πάκος στο παρελθόν είχε χάσει από ομάδα Β' από το Γαλλίας. Κοίταξε. Τη λέει σου στην περιβόητη. Ναι, δεν μπορείς να προτιμάς κανέναν. Ισχύει αυτό. Η ομάδα σου με την Έστερ Ζούντ, αυτό δεν ξέρω άμα το τέτοιο, μπορούσε να προκληθεί από την Έστερ Ζούντ ακόμα και με ήττα 1-0. Κατάλαβες. Αλλά είδαμε πάλι στην Έστερ Ζούντ που έκανε συγκλονιστική πορεία. Βέβαια. Ήταν η έκπληξη. Για να δικαιολογήσει μετά. Κοιτάξτε ρε παιδιά, αποκλειστήκαμε αλλά πήγανε μπροστά. Και Βίντι, να δεις που θα φτάσει Βίντι. Ο Παγιανόπουλος ο Στόπερ που έδιωξες έπαιξε στην Έστερ Ζούντ και διέπρεψε. Ναι, ναι. Να δεις που θα φτάσει Βίντι φέτος. Το σηκώσει. Σχεδόν. Κοίταξε, εγώ πάντως παρόλα αυτά θα πω αυτό και θα κλείσω. Στο Chelsea ΠΑΟΚ. Θα το σκεφτώ να το παίξω που λένε άσο και τον Αντάλλο. Θα το σκεφτώ. Γιατί αν η Τσέλση έχει προκριθεί. Όχι, έχει προκριθεί. Έχει προκριθεί η Τσέλση. Ναι. Ναι. Λοιπόν, έχει προκριθεί η Τσέλση. Ναι. Θα το σκεφτώ να το παίξω άσο. Γιατί οι αγγλικές ομάδες τα κάνουν αυτά. Δηλαδή δίνουν παραπάνω βαρύτητα στο πρωτάθλημα από ό,τι στην Ευρώπη. Δίνουν, αλλά τα δεύτερα και τα τρίτα θα έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να παίξουν. Εντάξει. Μάλιστα. Εντάξει. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Έλα, μπάμπη μου. Έλα, αγόρι μου. Με επιτρέπεις? Όχι, δεν σε επιτρέπω. Ένα λεπτό. Ναι. Για τον Στέφανο, γιατί είναι στο Υπουργείο Αμήνης, ναι. Υπουργός Στέφανος Καφετζής, ναι. Υπουργός. Ναι. Βγήκε ο Υπουργός και είπε ότι εγώ έβαλα δάχτυλο. Ναι. Πού θα βάλω δάχτυλο? Από την στιγμή που έχω ένα Υπουργό Γεωργίας, πρώην Υπουργό από εδώ, στο Γερανίδη μας, με το Πασόκ το παλιό. Έβαλα δάχτυλο. Δεν μπορώ να τα κάνω, γιατί εγώ έχω ένα επίπεδο, βγαίνω στο ράδιο και θα λέει μετά ότι εγώ λέω παπά. Γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει υπουργό, ετοιμάζω τη λίστα τα υπουργεία που θα βγει τώρα ο Καμένος. Θα τον επιβεβαιώσουμε. Κάνε το πάσο, θα κάνει όταν επιβεβαιώνει. Όταν πηγαίνει στο βενζινάδικο, θα λε: θέλω 10 ευρώ αμόλυβδη, όχι 10 ευρώ τέφλα. Εντάξει. Τι τέφλα. Τέφλα και τέφλα. 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 Μάλιστα. Έγινε. Το βενζινάδο και πέρας του Τριάδη που είναι αυτός εδώ πέρα, ένας Αριανός είναι και αυτός εδώ. Δεν θα βάζεις δάχτυλο, δεν θα βάζεις δάχτυλο. Δεν έβαλα δάχτυλο, πότε έκανα εγώ τέτοιο πράγμα, ούτε το έκανα. Καλά, αμφισβητείς ολόκληρο. Να πω ένα λεπτό. Ολόκληρο υπουργό αμφισβητείς στον αέρα. Ναι. Την Τετάρτη θα έρθει ο υπουργός. Θα έρθει. Εδώ, ανοιχτή πρόσκληση. Έτσι. Έτσι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Λύσει το δάχτυλο. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Στέφαλα. Καλημέρα στην γραμπούλα. Ελα, μπασμένο. Ελα, αγόρι μου.
Θέλω να επιμείνεις κατά μισή ώρα την εκπομπή, θέλω να τραγουδήσω. Έφυγε. Τώρα, 7:50. Όχι τώρα, ξέρω, όχι τώρα. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Όχι, τότε, αύριο. Τη Δευτέρα, τη Δευτέρα. Α, Δευτέρα, αύριο. Σε περιμένουμε τρεις μέρες, υποσχέθηκες πότε πουρί. Ναι, εντάξει. Είμαι λίγο βραχνιασμένο. Το καταλαβαίνουμε. Όχι, πρέπει να έχουμε εδώ στεντόρια αυτά, τέτοια τα ψηλά, τα έτσι. Ξεκινάει τη Δευτέρα πρώτο, ούτε καλημέρα, ούτε καλημέρα, δεν είναι καλημέρα, ούτε αποτελέσματα, ούτε τίποτα. Δευτέρα πότε πουρί. Φιλιά, 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 φιλιά. Ξεκινάμε. Πρέπει να έρθει στούντιο καταρχήν. Πρέπει. Μια μέρα, λέει, μια μέρα. Ανοιχτή πρόσκληση. Αγόρι, άκουσες. Να το πάμε έτσι. Δευτέρα Βεργιώτης, ναι. Τρίτη Παφούλιας, Τετάρτη Φωτιάδης, Πέμπτη Παρασκευή. Αλλά όλα και κάποιο πέρα, ταλέντο. Πέρα. Όλα και κάποιο ταλέντο. Θα έρθει. Εμείς να αποχωρούμε σιγά σιγά, να παραδίδουμε τη σκυτάλη κανονικότατα. Τώρα που είπε Ζαγόρα, ο Αγητή Ζαγόρα. 111-134. Για βγες ένα live εδώ στη γραμμούλα. Έτσι, 111-134. Τι έγιναν εκεί, γόρις, λαϊκά δικαστήρια θα έχουμε. Ο Τόμψον Κλέι, Κλέι Τόμψον. Στον Golden State Durant, τι έγινε. Τι έγινε, τα παλικάρια. Υποτιμούμε το θεσμό της regular season. Κανονικότατα. Ο Ιάννης. Τελικό αποτέλεσμα 111-134. Golden State Warriors, Milwaukee Bucks. Αυτό το Σαββατοκύριακο βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι έχουμε Super League. Να δώσουμε και τα προγνωστικά μας προευθείες για να έχουμε να κάνουμε τις επαληθεύσεις. Πάρτε στυλό και γράφετε, θα δώσω λεφτά. Τίποτα δεν θα πιάσουμε και πάλι. Σου λέω πάρτε στυλό, θα δώσω λεφτά. Σάββατο στις 5 και 4. Λάρισα Πας Γιάννενα. Γράφει. Χι αποτέλεσμα. Σκοράκι όμως τέλος. Σκορ. 0-0 κουλούρια όλα. 0-0 λες. Λοιπόν, 1-0 θα κερδίσει η Λάρισα τον Πας Κατεμέ. Ξάνθη Πανιόνιο στις 7 το Σάββατο. Η Ξάνθη, η οποία τσούκου τσούκα θόρυβα για αυτά, είναι μέσα στην Ευρώπη. Πάρα πολύ ισχυρά. Πάρα πολύ ισχυρά. Για να δούμε τι θα κάνει με τον Πανιόνιο. Γράφε, χι, κουλούρια. Χι, το δίνεις αυτό. 0-0. Εγώ θα δώσω την Ξάνθη να κάνει μια αγγέλα και θα δώσω νίκη του Πανιονίου με 0-1 έτσι. Λεβαδιακός Όφης στις 7:30. Γράφε. Χ, 1-1. 1-1, Λεβαδιακός Όφη 1-1. 0-0 θα το δώσω το συγκεκριμένο. Την Κυριακή μας ξυπνά. Όχι, μας ξυπνά, θα έχουμε ξυπνήσει ούτως ή άλλως, αλλά μας βάζω στη τηλεόραση από τις 3 η ώρα την Κυριακή. Ναι. Κι αν έχει παιχνίδια να δούμε. Ναι. ΑΕΚ Ατρόμητος Αθηνών. Γράφε. Χ. Βόμβα είναι αυτό. 1-1 και η ισοφάριση της ΑΕΚ στο 80. 1-1. 2-1 θα το δώσω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να με δικερδίσει η ΑΕΚ. ΠΑΟΚ Πανετολικό στις 5 και 4. Γράφε. ΠΑΟΚ με πολύ κακή ψυχολογία. Με τις αλλεπάλληλες έτσι. Εντάξει, αλλεπάλληλες. Δύο. Με τον Ατρόμητο δεν μπορείς να το πεις. Άμα και τι απώλεια. Αλλά σίγουρα το αποτέλεσμα της Ευρώπης επηρεάζει. Βέβαια, όταν έρχεσαι από αρνητικό αποτέλεσμα στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ δείχνει σοβαρό πρόσωπο την Κυριακή. Αξίζει να το αναφέρουμε αυτό. Και τι δίνεις. Γράφε. Χ. 0-0. Χουλούρια. Δίνεις μεγάλες βόμβες. 3-0 θα το δώσω εγώ. Ναι, ναι, Λαμία Αστέρας Τρίπολης. Γιώργος Παντελίδη και τον παίρνεις. Ορίστε. Λαμιάρα. Το πρώτο διπλό, γράφε. Ναι. 0-1. 0-1. Όλα την παίζουμε τη Λαμία να κερδίσει. Όλα την παίζουμε τη Λαμία να κερδίσει. Την, τον Αστέρα. Θα το δώσω κι εγώ. 0-2 θα συμφωνήσω μαζί σου. Αλλά για να μην πούμε τα ίδια ακριβώς, θα δώσω και ένα παραπάνω. Γιατί ο Αστέρας είναι μόλις μία τέτοια. Στις 7:30 της Κυριακής, Ολυμπιακός Πειραιός Παναθηναϊκός στο Καρεσκάκι. Ο μοναδικός άσος της αγωνιστικής. Α, να τα εδώ. Α, όλα τα έχεις δώσει χ και διπλά. 5 χ έχεις δώσει και ένα διπλό. Και το επόμενο. Εντάξει, εννοείται. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πόσο. 3-1. 3-1 θα το δώσω εγώ. 2-0. Και Απόλλωνος Μήνης Άρης στις 7 της Δευτέρας, το παιχνίδι που θα κλείσει την 10η αγωνιστική ημέρα. Ναι. Τι το δίνουμε αυτό. Τι το δίνουμε αυτό. 0-2. 0-2. 1-2 θα το δώσω εγώ. 0-2 με τον Άρη. Τι έδωσε στον Ολυμπιακό πάνω. Τον Ολυμπιακό τον έδωσα 2-0. Ωραίος. 2-0. Τι θα κάνει τώρα τη ζημιά Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, εμείς τα είπαμε, τα ξεδώσαμε. Γιατί Παναθηναϊκός βέβαια δεν είναι. Τώρα ξεκινάει με τον ΠΑΟΚ, δεν ήταν κατώτερο των περιστάσεων. Δεν μπόρεσε κιόλας. Δεν μπόρεσε ο Παναθηναϊκός να κοντράρει. Γιατί ναι, με λέγαμε αυτά εκεί τον Αντάλλο, αλλά όταν έρχεσαι και παίζει τα ντέρμπι, εκεί θα φανεί κιόλας η. Τα ντέρμπι δεν αποσκοπεί κιόλα. Εντάξει, η Ευρώπη γι' αυτόν δεν θα και να καταλάβει τις θέσεις. Δεν θα παίξουν ελεύθερα. Μάλιστα, ο φίλος μου ο Αβάλης μας λέει γιατί τι να προλάβουμε κιόλας και σήμερα πέσε δουλίτσα. Ρε συμπάμπη λέει δεν σχολιάσαμε τις χθεσινές επικές δηλώσεις του Κούγια. Έχεις ιδέα τι. Καμία απολύτως. Κάθε μέρα έχει επικές δηλώσεις ο Κούγιας. Κανονικότατα. Αλλά τώρα με Ευρώπη, με το ένα με το άλλο. Τι είπε ο Κούγιας. Δέχθηκα επίθεση από μπράβους του Μελισανίδη. Υπάρχει σχέδιο να εξοντώσουν εμένα και την ΑΕΛ.
Αυτό δήλωσε ο Αλέξης Κούγιας. Μήπως αναφέρεται στην, στο ότι απολογήθηκε στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για... Γενικά για κάτι θα τοποθετηθεί. Τι είπατε πάλι έκανε. Πω, καλά εντάξει, πού να τα προλάβεις όλα αυτά. Και υπομνήματα και το ένα, ναι, και το άλλο. Πήγαν να με σκοτώσουν. Και τέτοια, τέτοια. Δεν προλάβαμε, δεν προλάβαμε. Τι να κάνουμε, άμα δεν είχαμε Ευρώπη εννοείται θα σχολιόμασταν. Ναι. Μα είχαμε και το θέμα Google Translate φωτιάδια. Εδώ τι είναι ο ποιητής. Έβαλα δάχτυλο. Εγώ δεν έβαλα κανένα δάχτυλο. Δεν έβαλα κανένα δάχτυλο. Αυτό πρωτοσέλιδο, έτσι. Μιχάλης Φωτιάδης. Εγώ δεν έβαλα δάχτυλο. Την Τετάρτη θα τον έχουμε κοντά μας. Θα περιμένουμε όταν δεν έχει παιχνιδάκια, όταν δεν έχει ποδόσφαιρα και transition. Το λόγο επειδή απογειώνεται στην στρατόσφαιρα κανονικότατα. Μπασκετάκι μας ενδιαφέρει να δούμε τι έχουμε έτσι μια ψηλή το Σαββατοκύριακο. Αν έχει κανένα ντερμπάκι, είπαμε τώρα έχει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αυτό το Σαββατοκύριακο. Κολοσσός Άρης. Το Σάββατο Ρέθυμνο Προμηθέας. ΑΕΚ Χολαργός. ΠΑΟΚ Κοιμή που δεν αποκλείται να είναι και το ζευγάρι του ημιτελικού. Και την Κυριακή Περιστέρη Ήφαιστος. Ολυμπιακός Λαύριο και Πανιόνιος Παναθηναϊκός. Και Football League. Να ρίξουμε και εκεί μια ματιά για να ενημερώσουμε τον κόσμο λεπτομερός και επισταμμένος. Με τη... Ο Ηρακλής παίζει την Κυριακή στις 3 η ώρα, αντιμετωπίζει τον Εγινιακό. Βόλος Απόλλων Πόντους, Σπάρτη Εργοτέλης, Αίτητος Κασιόπη, Απόλλων Λάρισας Παναχαϊκή, Ηρόδοτος Καραϊσκάκης, Πλατανιάς Δοξαδράμας, Τρικαλάκη Σαμικός. Γάμα εθνική να σου δώσω, Πασεραϊκάρα, πού παίζουμε, μήπως και πάμε καμιά τέτοια να δούμε, να δούμε κανένα ματσάκι στις 11 του μηνού. Έχουν και αυτοί τα βάζουν μπερδεμένα εδώ πολεμάν τον Πασεραϊκό. Αγκαθιά παίζει με την αρρυθμία που σε διαφέρει. Όχι, το πικό τέρμι σκοτωμός. Σκοτωμός λες, αυτό είναι ωραία να πάει να δεις. Πασεραϊκάρα που αγωνιζόμαστε, μας το κρύβουνε. Δεν παίζουμε ρε μπάλα. Μήπως έχουν κανένα ρεπό, τέλος πάντων. Καλά, μέχρι να το βρω θα τελειώσει. Δεν παίζουμε, δεν παίζουμε. Όχι, όχι, σίγουρα θα παίζουμε, δεν μπορεί. Άρα δεν μας βρίσκω εδώ, κάτι μας κρύβουνε, δεν πειράζει. Παραλίμνιο, παραλίμνιο. Με τον Πασεραϊκό να είδε. Φιλέ, σκοτωμό, δεν κάνετε αυτό το μάτι. Κυριακή μεσημέρι, Ωρε, φίλε. Μαγαζί έχει πάλι σπορ. Ποια εκατρώμητε και έχει πάγμε. Φίλε, Πασεραϊκό Παραλίμνιο. Ναι, απίστευτο μάτι. Γιατί δεν μπορούσε να την άλλη εβδομάδα που έχει διακοπή. Ωρε, φίλε. Τι το βάζουν τώρα, μάλιστα. Αυτά τα ολίγα, κυρίε και κύριοι. Εμεί φτάνουμε στην ολοκλήρωση. Α, όχι, τι λέει. Λάθο δηλώσει βρήκα του Κούγια. Επί του πιεστηρίου μου στέλνουν εδώ τέτοιο. Ναι, ναι, τι λέει, με χασίσια και τυριά λέει ανταλλάσσει την ΑΕΛΟ Κούγιας. Έχει βιντεάκι και το λέει, κάτσε να το ακούσουμε τώρα. Μου στείλανε το βιντεάκι. Ναι, ναι, περίμενε. Κόβουμε τη μουσική και ανεβάζουμε Αλέξη. Αυτός που θέλει την ΑΕΛ τώρα να έρθει και να την πάρει. Γιατί πόσο μιλάω. Περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Παιδιά μπορούν να μου δώσουν από ένα τόνο χασίσι στα λιβανάκια και να μου δώσουν και 5 τόνους τυριά όπλεξίδας. Δηλαδή, πόσο δε, βάλτε 400-300 πόσο είναι να μαζέψουν περίπου 500 χιλιάρικα ο τόνος είναι, μισά-μισά τα αλβανάκια και μισά οπλεξίδα σε τυριά και μισά ο άλλος με τα χασίσια και είμαστε μια χαρά. Τι λέει. Δέχομαι εντάξει να μου δώσουν και τόνους τυρί, αν κάποιος έχει τόνους τυρί. Οι Αλβανοί εκεί που έχουν μια σχέση για το αρχηγό του στη φυλακή για ναρκωτικά, τίποτα τόνους χασίσι. Χθες μου τηλεφώνησε ένας και μου είπε, που λέω την άλλη, μου δίνει όσο το τίμημά της σε ελιές καλαμών. Δηλαδή, μάλιστα, μήπως να δώσω και εγώ τίποτα τις ελιές που μάζεψα, να πάρω την ΑΕΛ. Εγώ έχω ελιές, να δώσω κάτι λαβάκια. Μαζευτούμε, χασίσια. Λίγο σίγουρο έχω. Αλλά χασίσια λέει, θέλει εδώ τώρα. Φιλαράκια, να σε δώσω λίγο τη ρόπεντα να πάρω την ΑΕΛ. Μας έδωσε και την τιμή, μάλιστα, μάθαμε πως είναι στην αγορά. 4,5 καρδιά, παιδιά, πωλείται η ΑΕΛ κοντά. Λοιπόν, σας χαιρετούμε, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα ξαναλέμε Δευτέρα. Ακολουθεί ο Κωστής Τσαρός μέχρι και τις 10. Ναι. Από εμάς. Ο φίλος που ήθελα να με πάρει στο Ζυμούθιο στον ΠΑΜ μόλις κλείσουμε. Τώρα, μόλις κλείσουμε εδώ. Φιλιά, τσάω.